πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε για το τσακαρό καταπληκτικό σκόρφου πιπίνο γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες κάντου δάθε! Πάμε και σήμερα να κάνουμε δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία ταμπλούχα παρασκευιάτικη ζουμπουσάδα! Κοπιάστε, πουλάκια μου, κοπιάστε! Εγώ Ζωτήρη Δασκαλά, κυρίες και κύριοι, πίσω ακρεφνή, αέναο, ανιδιοτελή, πίσω από την κονσόλα έχω και την καρέκλα. Πώς δεν φάγαμε τούμπα, φίλε, μνημιώδη τούμπα. Ωραία, θα γυρόμασταν, ναι. Τρελή ανατροπή. Κάποιος έχει ξεβιδώσει την πλάτη. Φαντάζεσαι, φίλε, ανατροπή τελείως κολοτούμπα ανάποδη. Όλα καλά, αδερφέ μου, όλα καλά, όλα καλά, όλα οκ. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε. Ελάτε γιατί είμαστε και σήμερα κουρδισμένοι. Ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ψυχολογία. Όλα οκ, τέλειος, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, ελάτε, ελάτε. Θέλω να πω πριν από όλα το νούμερο 91 από το πάρτι μας έχει κερδίσει γυαλάρες από το οπτικά Μανολόπουλος. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος αυτός ένα μηδέν μπορεί να είναι. Αν το πέταξε, αν και σήμερα δεν εμφανιστεί, θα τα κληρώσουμε μέσα την εκπομπή τα γυαλιά. Γιατί έχουμε το λέμε τώρα από προχθές το βράδυ. Απόϊχος υπέροχης βραδιάς. Χθες γίναμε αποδέκτες μηνυμάτων για το πώς περάσατε και αυτό μας δίνει τεράστια, τεράστια χαρά και ικανοποίηση, γιατί θέλαμε να είναι όλα τακτοποιημένα, όλα φροντισμένα, όλα υπέροχα. Αυτά τα 270, 280, 300 άτομα που βρεθήκαν εκεί το ευχαριστήθηκαν με την ψυχή τους. Άλλοι τόσοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν ή που είναι μακριά και έβγαλαν το παράπονό τους. Όχι με κακία, αλλά με στεναχώρια, παιδιά, θα ξανακάνουμε κάτι σχετικό, θα ξανακάνουμε, δόξα τω Θεώ, αρκεί να έχουμε ανθρώπους όπως είχαμε και αυτή τη φορά, να δώσουν όλους το είναι. Θα αναποδογυρίσουμε τον φίλο μας τον Ηλία, που είναι παράδοση σε μοδοσίες, συλλογές ρούχων, σε τέτοια συναπαντήματα. Κανονικά, ο Ζουμουσού Τρελάρας, ο Γιώργος και ο Αρίστος τον πήρε και τον... Επειδή είμαστε και ανάποδοι και τα λοιπά, τα είδατε τα βιντεάκια, ανεβάσαμε και τώρα είναι καρφιτσωμένα. Αυτά για το πάρτι μας. Αυτά για το πάρτι μας. Το 91 νούμερο έχει κερδίσει γυαλί και δεν έχει εμφανιστεί. Αναζητείτε. Και καταζητείτε, μπορώ να πω ακόμα. Ελάτε στην παρέα μας, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, που μέχρι και αύριο Σάββατο το Sony PlayStation 4 από 309 ευρώ 249. Το PlayStation 4 από 309 249. Είπαμε όλοι οι ψυχοκαταψύκτες μαζί και 48 κουτάκια μπύρας αλφα και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά Boss. Ένα τέτοιο δώσαμε, κληρώσαμε αξία 500 ευρώ προχθές το βράδυ στη γιορτή μας, στα 20 χρόνια της εκπομπής. Δεν ξεχνάτε Αιγαίων, εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι. Στην πόλη και στο διοικητήριο 214.000 Δηληβεριά και στο Ρεόκαστρο 695666 σας το φέρουν καθαρισμένο από λέπια, από εντόστια. Άμα θέλετε και τηγανισμένο με μια ελάχιστη επιβάρηση. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστία, παγωτάρες, βυσσινοσοκολάτα, καϊμάκια γριοκέρασο, νουαζέτα, λίλα πάουζε και άλλες περίεργες φανταστικές γεύσεις. Και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475.900, αυτό είναι το σχολείο. Για τα παιδιά σας, αν είναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, να μπει στα προπαρασκευαστικά τμήματα, ενημερωθείτε, τηλεφωνήστε στο 475-900 και ενημερωθείτε για το τι παροχές υψηλού επίπεδου προσφέρει αυτό το σχολείο στα παιδιά σας. Παρασκευούλα σήμερα, υπάρχει μια παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Έχουμε ετοιμάσει τα ποταπά μας, έχουμε ετοιμάσει μια ωραία εκπομπή, αλλά θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε με τα γραφικά στο προσκήνιο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτούς που είναι να έρθουν, γιατί θα έρθουν οπωσδήποτε. Στο μεταξύ, υπέγραψε χθες και ανανέωσε και επέκτηνε το συμβόλαιό του ένα παλικάρι που, όπως είπαμε, οι δύο δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει ένας δανεικός όταν τον στέλνουν από την ομάδα να απογοητευτεί, να τα παρατήσει, να το πάρει το πράγμα στραβά, να πέσει σε κατάθλιψη, σε μελαγχολία. Να μην γουστάρει, να κάνει μούτρα, να κάνει μουτσουνίτσες, να σκεφτεί ότι καλά ρε.
αυτόν που κράτησε δηλαδή είναι καλύτερος από μένα και να πέσει ψυχολογικά και εκεί που πάει να σέρνει το κορμί του ένα άδειο κουφάρι στο γήπεδο και να μην τον αναγνωρίζει κανένας. Και η άλλη οδός, ο έτερος δρόμος, είναι να βγάλει ποδοσφαιρικό εγωισμό και να πει έτσι είστε. Δεν με κρατάς, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Δεν με κρατάς, έτσι πάει να πει ότι δεν με έχεις τόσο ανάγκη. Έτσι, αυτό είναι και στις δύο περιπτώσεις είναι το γεγονός. Ότι δεν με κρατάς, με στέλνεις δανεικό. Σωστά. Αυτό υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Μετά από εκεί και πέρα, όταν φτάνεις στο σταυροδρόμι, εκεί είναι πού θα πας. Αριστερά ή δεξιά. Δεν έχει μέσο δρόμο. Πας στη μέση ή θα πες στον κρεμό. Αριστερά ή δεξιά. Απογοητεύεσαι, τα παρατάς ή το φέρεις βαρέως και τα λοιπά, ή ο δρόμος που ακολούθησε το παλικαράκι αυτό, ο Λάμπρου, ο οποίος κάνει μια πραγματικά καταπληκτική χρονιά σε ένα πρωτάθλημα όπως το Ολλανδικό, που και ταχύτητα θέλει και παικταράδες έχει και σπουδαίους συλλόγους έχει, με μια μεσαία ομάδα όπως είναι η Φορτούνα Σιτάρτ, η Σιτάρτ τέλος πάντων που παίζει ο Τόνος. Κάνει μια καταπληκτική χρονιά με γκολ, με assist, με παρουσία συνεχόμενη στη βασική εντεκάδα, καθοριστικός και πολύ κομβικός για το παιχνίδι της Ολλανδικής ομάδας. Τον βλέπουν οι Ολλανδοί, λένε τι είναι αυτό το παλικαράκι. Ρωτούν, ενδιαφέρονται, οι πρωτοκλασσάτοι σύλλογοι και σε Ολλανδία και σε Βέλγιο. Όμως ο παίχτης εδώ είναι το μέλλον του, το παρόν του και το μέλλον του. Χαίρομαι που ακολούθησε αυτό το δρόμο, χαίρομαι που δεν έπεσε σε μια μελαγχολία, που δεν τα παράτησε. Χαίρομαι που απέδειξε στον προπονητή του ότι αξίζω να είμαι εδώ. Και του χρόνου, θυμηθείτε το που σας το λέω, εννοείται ματάκι χορταράκι και εννοείται ότι άλλο ο ΠΑΟΚ, άλλο οι υπόλοιπες ομάδες, εδώ είναι μεγάλες οι ευθύνες, έρχεσαι στον δις νταμπλούχο τα τελευταία δύο χρόνια, άρα αυτός που κάποτε πιθανόν να έπαιζε βασικός, τώρα λέμε να μείνει και να βοηθάει. Έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, έτσι. Γι' αυτό και εμένα δεν μου λέει τίποτα ο Ματέο Γκαρσία προσωπικά, δηλαδή εμένα προσωπικά ρε παιδί μου. Εμένα. Τώρα δεν θέλω και ούτε με ενδιαφέρει να πάρω ένα παίχτη μόνο και μόνο για να κάνω καζούρα στο συμπολίτη ή στον απέναντι. Αυτά είναι παλαιών εποχών. Με ενδιαφέρει να έρθουν πρωτοκλασσάτοι ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και διαψεύστηκε βέβαια αμέσως. Περισσότερο μου μυρίζει ότι είναι να πάει στο Γαύρο. Ας δημιουργήσουμε μια αναπουμπούλα ότι τον θέλει ο ΠΑΟΚ για να πούμε μετά ότι τον κλέψαμε. Αυτό μου μυρίζει εμένα, να ξέρετε. Το λέω ευθαρσώς. Ούτε ρεπορτάζ ξέρω, ούτε τίποτα. Αλλά όλο αυτό. Και μην μου πείτε, το γράψαν οι Ισπανοί, γιατί οι Ισπανοί που παίρνουν τηλέφωνο. Τους Ισπανούς ποιος τροφοδοτεί με πληροφορία. Όταν οι Ισπανοί ενδιαφέρονται για κάποιο παίκτη από την Ελλάδα, που παίρνουν τηλέφωνο, στη Ζιμπάμπουε, εδώ δεν παίρνουν. Έχουν τους ανθρώπους τους, έχουν τους μανατζαρέους καταρχήν, που έχουν κοινούς γνωστούς. Γράψε λοιπόν ότι αμάν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρει τον Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία, σιγά ρε παιδιά. Σιγά. Με Ματέους Γκαρσίες, καταρχήν Γκαρσία είναι μόνο ένα στον ΠΑΟΚ. Και θα είναι για πάντα. Έχω κάτι με το όνομα, ας πούμε. Ματέο είναι ο σύζυγος της Μενεγάκη. Προχωρώ λοιπόν παρακάτω και λέω, χαίρομαι πάρα πολύ που μένει εδώ, θα έχει την ευκαιρία ο Λάμπρου να αποδείξει ότι όντως έγινε ντόρος για αυτό στην Ολλανδία, γιατί και ταχύς είναι και διαβολιστής είναι και τεχνική κατάρτιση έχει το παιδί και μικρός είναι σε ηλικία. Πώς είναι ο Λάμπρου, είναι 21, είναι 21 τόσο. Λοιπόν, όλο το μέλλον μπροστά του, όλο το μέλλον μπροστά του, πεδίο λαμπρής δόξας ανοίγεται σε όποιον ποδοσφαιριστή έχει αυτή την εποχή το άγγιγμα της μοίρας να βρίσκεται σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Και όταν λέω σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, εννοώ και κυριολεκτικά το πώς είναι η πόλη αυτή, το πώς είναι η χώρα μας, για να ζήσει κάποιος όταν είναι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, εννοώ, γιατί για πολλούς είναι πολύ δύσκολα, μιλάω αποκλειστικά για αυτόν ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα. Αλλά και το πώς είναι το σωματείο, πώς είναι ο σύλλογος, πώς είναι η οικογένεια ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα. Με την ψυχολογία στα ύψη, με την αυτοπεποίθηση να είναι στο ύψη στο σημείο, γι' αυτό λέμε «Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε, δεν πέφτει με τίποτα, θα το λέω κάθε μέρα, κάθε μέρα». Θα μου πεις κάποια φορά,
Κάποια στιγμή δεν θα πέσει. Άμα πέσει, θα ξανασηκωθεί. Θα τα πούμε τότε όταν μας πέσει. Θα μας πούμε. Ο Σωτήρης Δασκαλάκης, κυρίες και κύριοι, με μια αστραπιαία κίνηση και με μια κόλλα Α4 σκοτώνει ένα κουνούπι το οποίο ήρθε από την εσωτερική. Πέρασε ανάμεσα στην κονσόλα, πέρασε ανάμεσα στα χέρια. Κάνει έναν ρυθμό, πάρε να περάσει από τη λάμπα. Να τώρα πήγε στην πόρτα. Όπως ο Σωτήρης Δασκαλάκης του κλείνει την εσωτερική, κυρίες και κύριοι, και με μια αστραπιαία κίνηση σκοτώνει το κουνούπι. Ναι! Κουνούπι παλαιά. Που λέγαμε. Ε, δεν ήταν αυτή η ωραία έκφραση. Τι λέει. Λέει κουνούπι παλιά, φίλε. Ή παλαιά. Ε, μου λες, λέει, είσαι ακόμα με την Περσεφόνη. Περσεφόνη ή παλιά, φίλε. Που νομίζω αυτό από το στρατό ξεκίνησε βασικά, έτσι. Δηλαδή, θα έρθει λίγο να με βοηθήσει, λέει, στην Αγκαρία, λέει, λειτουργούν στις τουαλέτες παλιά. Ο παλιός, ρε, ο παλιός. Ε. Επίσης, για να το πάμε στα δικά μας τώρα. Εποχή που μου έπαιρναν παίκτες για να επιβιώσω, παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Για να μην ολοκληρώσω την πρόταση και πω παλιά στο Τέξας, που ήταν η ολοκληρωμένη πρόταση. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία των περιπτώσεων. Άρα, καλή επιτυχία στο Λάμπρου. Νομίζω καταλαβαίνουν και οι ποδοσφαιριστές που έρχονται τώρα ότι μπαίνουν σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν. Θα πρέπει οι ίδιοι να αφομοιώσουν σύντομα το πνεύμα που υπάρχει. Για κανέναν ποδοσφαιριστή δεν θα αλλάξει η ισορροπία. Για κανέναν ποδοσφαιριστή, πολλό μάλλον δεν για ένα Ελληνόπουλο μικρό ηλικία. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, αύριο έρχεται ο Ριμπερί, λέω εγώ. Έτσι. Λέω ένα όνομα. Πετάω μια μαλαμπίμπη στον αέρα. Δεν μπορώ. Τρελός δεν είμαι. Λέω, έρχεται π.χ. ο Ριμπερί. Λέω. Θα πρέπει ο Ριμπερί, ακόμα και ο Ριμπερί, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ας πούμε, ο 700 πρωταθλήματα με την Bayern, 252 κύπελα, 1745 συμμετοχές, 980 τίτλους με την Εθνική Γαλλίας, ακόμα και αυτός θα πρέπει να προσαρμόσει τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας και να ενσωματωθεί ομαλά σε αυτό το καλοκουρδισμένο σύνολο. Το μεγάλο μυστικό σε αυτόν τον σύλλογο πλέον, σε αυτήν την ομάδα, το μεγάλο μυστικό είναι αυτή η δυσύλλαβη λεξούλα που ο παμπώνυρος, ο πανέξυπνος, ο εφιέστατος Ρουμάνος Ρασβάν Λουτσέσκου την έκανε νούμερο ένα ορολογία για αυτό που έκτισε. Balance. Έχει και τη λέξη μπάλα μέσα. Πιστεύω δεν το ξέρανε όταν το κάνανε αυτό οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι, να πούμε στη γλώσσα, αλλά balance, παίξε την μπάλα σου. Balance. Balance δεν σημαίνει το βάζω τον παίχτη να περάσει τον Όλυμπο στον Κίσαβο, έχω τεντώσει ένα σκηνή και έχει και ένα μεγάλο, να πούμε, ματσούκι και ισορροπή για να μην πέσει. Balance, ισορροπία στην ομάδα, ομοιογένεια που δεν αγοράζεται με όλα τα λεφτά του κόσμου. Πήγαινε τώρα σε αυτόν που έσταξε ένα δωμάτιο με εκατομμύρια στον Μπέρεθ της Ρεάλ και πήρε ίσως αυτή τη στιγμή, όχι ίσως, έναν από τους τρεις κορυφαίους παίκτες του κόσμου. Κι άλλο κουνούπι έχεις, φίλε, είναι σπήρα. Ή χτυπάς παλαμάκι ενθουσιάστηκες με αυτό που είπα. Όχι, θες να παραγγείλεις μήπως. Κάνει μια έτσι. Σωτήρη, άμα ενθουσιάστηκες θα τα ξαναπώ, ρε φίλε, άμα σ' αρέσουν αυτά που λέω. Όχι. Ε, για το Ριμπερί. Το Ριμπερί έμεινε σκουφαλίτσα, Εγώ είπα ένα τυχαίο όνομα. Δεν γίνονται, παιδιά. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Απλά έλεγα ότι η ομοιογένεια δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται. Είναι όπως σε μία σχέση που κάνεις. Τα φτιάχνεις, ρε παιδί μου, με το πιο φοβερό, με το πιο όμορφο κορίτσι, με την πιο όμορφη γυναίκα ή αντίστροφα. Τα φτιάχνεις με το πιο ωραίο αγόρι, που σε κουπέλα, ξέρω εγώ. Σου διασφαλίζει ή σου εξασφαλίζει κανένας ότι θα έχεις χημεία με αυτόν τον άνθρωπο? Όχι. Αυτό έρχεται με τα χιλιόμετρα. Έρχεται με την τριβή. Έρχεται με αυτά που περνάς και σε δένουν με τον άλλον. Και αυτή η παλιοπαρέα εδώ, αυτή που είναι ήδη 3 χρόνια μαζί, ο Άντρε, ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Μαουρίσιο, ο Κρέσπο, ο Πασχαλάκης, αυτή, ο Μπίσεσβαρ, αυτή εδώ τώρα, δεν χρειάζεται. Όπως προχθές έβλεπα στα τραπέζια, στο πάρτι, που μιλούσε το ένας με τον άλλον
ξέρετε τις ζωές του άλλου, έχουμε γράψει χιλιόμετρα μαζί, έφευγε ο ένας από το ένα τραπέζι, πήγαινε στον άλλο, αλλάζαν τα τραπέζια, δηλαδή σαν να ήταν μια σκακέρα αγάπης και έλεγα αυτός με αυτόν εκεί μιλάει, πάει, δηλαδή ένα, σαν να υπήρχε ένα συνεχόμενο rotation μέσα στο χώρο που ήταν, 280-300 άνθρωποι και αλλάζαν θέσεις και ήξερα ότι αυτοί όλοι εδώ τώρα έχουμε μια πορεία από κοινού που γνωρίζουν και τα προσωπικά ο ένας του άλλου και του τι είναι σαν χαρακτήρας και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει και τις χαρές που έχει ο άλλος και το τι είναι σαν χαρακτήρας και το πώς αντιδράει και πώς θα του συγχωρέσω ένα πιθανό λάθος και πόσο θα σταθεί δίπλα μου σε αυτό που έχω κάνει. Το ίδιο πράγμα λοιπόν όπως τις παρέες σαν τη δική μας, σαν το ζουμουσού, σαν τους αθλητήριους, το ίδιο πρέπει να ισχύει και στις ομάδες. Αυτό με όλα τα λεφτά του κόσμου δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται. Και ας πας τώρα να φέρεις τον Κούν Αγουέρο, να πας να φέρεις τον Άλισον Μπέκερ στο τέρμα, να πας να φέρεις τον Μπογκμπά εξάρι, δεν πρόκειται να έχουν αυτό το πλεονέκτημα, να έχουν αυτό το χάρισμα που έχει αυτή η ομάδα. Αποκτάται μόνο με κοινή πορεία, με κοινά βιώματα και πρέπει, προσέξτε, ούτε αυτομάτως σημαίνει ότι επειδή έχω μαζέψει κάποιους ανθρώπους, αυτό είναι εδώ. Πρέπει να ταιριάξουν οι χαρακτήρες. Πρέπει να ταιριάξει η χημεία. Πρέπει να υπάρχει ο άνθρωπος που θα κινήσει όσο πρέπει τα νήματα μέσα στην ομάδα για να βρει τους σωστούς χαρακτήρες. Φανταστείτε ένα τέτρις χαρακτήρων που βλέπεις έρχεται το κυβάκι και είναι γάμα. Ναι, πρέπει αυτόν να τον ταιριάξω με αυτόν. Πρέπει το ψηλό κορμί να το ταιριάξω με τον πιο εγκεφαλικό. Πρέπει, πώς θα γίνει να ταιριάξω το Βαρέλα με τον Κρέσπο, αυτοί οι δύο που είναι διαφορετικοί, σαν χαρακτήρες, σαν χώρες. Ο ένας από την Ισπανία, ο άλλος από το Κάπο Βέρντε. Γεια σας, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Φιλική συμμετοχή, η Χαλ Μπέρι, άσχετο. Χαλάκι, πώς τη λέει ο δικός της, Χαλάκι, πώς τη φωνάζει... Χαϊδευτικά τη Χαλ Μπέρι. Λέω ρε παιδί μου, αλλά εκεί στην Catwoman, μαύρο χαλάκι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω φίλε. Δεν ξέρω. Αλλά εκεί στην Catwoman φίλε, νομίζω ότι πρέπει να παίχτηκαν πάρα πολλές φορές οι βιντεοκασέτες και οι ταινίες. Μία εκεί που έχει φορέσει το βινίλιο και περπατάει και είναι όντως αγάτα, το λίκνισμα αυτό, παρεμπιπτόντως μην με πολύ τσιγκλάτε, θα την ανεβάσω τη φωτογραφία με το κορίτσι της Χάνεκεν. Είμαι έτοιμος, την έχω. Όχι βέβαια όπως ήρθε με το τυραντάκι, αλλά όπως θα την μπαίνει εκεί στην εκδήλωση, γιατί τρώω ένα ψυχολογικό μπούλινγκ από τους ακροατές, που είναι, μας αναβάζετε όλο τους πίνακες και τον κόσμο και αυτά, το κορίτσι, γιατί το κλέψατε, γιατί δεν το βάζετε, γιατί το κρύβετε. Προσέξτε, δεν είναι υπόσχεση, είναι απειλή. Λέω λοιπόν. Η Χαλ Μπέρι μία εκεί, πώς βρέθηκα στη Χαλ Μπέρι, φίλε. Από το αντίο ζωή. Άιντε, φίλε, χωματόδρομος. Όχι λάσπες. Όχι έλι, όχι βούρκος. Όχι Ιντιάνα Τζόουνς με σπαθί να προσπαθώ να περάσω μέσα από εκείνα τα περίεργα φυτά που πάντα κινούνταν τα φυτά αυτά. Πάντα τα σαργοφάγα. Και η Χαλ Μπέρι που βγαίνει στο James Bond με το πορτοκαλί μαγιό μέσα από τη θάλασσα. Και φαντάζει αμούστακο σχολιαρόπεδο που μαζεύει χαρτάκια πανίνι στην αυλή και πηγαίνει σπίτι του για να δει κάντι-κάντι. Ο Πίρς Μπρόσναν, έτσι όπως τη βλέπει, φαίνεται... Τι έγινε, χάσαμε τα λόγια μας, ε? Και λέει, I'm a ornithologist, λέει. Ε, βέβαια, το μυαλό στα πουλιά είναι που θα είναι, όταν τη βλέπεις έτσι να βγαίνει. Τι δουλειά κάνεις, λέει, ornithologist. Σοπα ρε γαρδάση, αλήθεια. Για μίλησε μας, ας πούμε, ποια πουλιά ευδοκιμούν εδώ στην περιοχή. Πες μας, πέντε πουλιά που είναι εδώ, εκτός από το δικό σου. Και των φίλων σου εδώ πέρα που είναι όλοι έτοιμοι να κελαϊδίσουν, με είδαν με το μαγιό. Ξαναγυρίζω λοιπόν και λέω γι' αυτό όποιος και να έρθει θα πρέπει να ενσωματωθεί ομαλά. Δεν είναι απλά μία ακόμα μεταγραφική περίοδος. Είναι η μεταγραφική περίοδος που πρέπει να έρθουν παίκτες τέτοιοι που θα είναι καλύτεροι από αυτούς που έχω
Δεν θεωρώ ότι ο Ματέο Γκαρσία, ας πούμε, που βγήκε χθες, το ξαναλέω, εμένα αυτό μου μυρίζει είναι να πάει στο Γαύρο για να βγουν να πούν: είδατε! Ορίστε! Τον πήραμε! Σι και με καντάρ, γι' αυτό και διαψεύτηκε αμέσως. Όπως και διαψεύτηκε, δηλαδή, νομίζω δεν έχει άλλη δουλειά ο μικρός Σαββίδης. Δηλαδή, ο άνθρωπος πρέπει να είναι όλη τη μέρα εκεί να διαψεύδει. Προς τιμήν του απαντάει, βέβαια. Και δεν πωλείται και ο Ζαμπά, λέει. Περιμένουμε. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο πιο ήρεμο καλοκαιράκι, παιδιά. Αλήθεια σας το λέει, αυτός που μιλάει στο μικρόφωνο. Έχω μια εσωτερική γαλήνη. Έχω μια ηρεμία ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αν τον δω στον δρόμο, πιθανό να τον ρωτήσω πώς πηγαίνουμε για ξηροκρίνη, γιατί έχω χάσει τον δρόμο μου. Και να μου πει, «Obrigado, I don't know, I'm from Portugal, I don't know». Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και ηρεμία. Δεν έχουμε τον απόλυτο χρόνο μπροστά. Πλησιάζουν οι μέρες, μεν. Έχουμε όμως, δεν πάμε να κάνουμε 15 μεταγραφές, να βρούμε κορμό, φτού, ξανά από την αρχή. Νέος προπονητής, νέος τεχνικός διευθυντής. Και αν δεν είχαμε και αυτούς έναν-δυο τραυματισμούς, θα ήμασταν ακόμα πιο χαλάροι. Ο Βέρμπλουμ, από ό,τι λέγεται, σας θυμίζω, γιατί τη θυμάμαι απ' έξω την ημερομηνία, 17 Δεκεμβρίου τραυματίστηκε. Νομίζω με τη Λιβαδιά, ο Βέρμπλουμ. 17 Δεκεμβρίου και σήμερα έχουμε 14 Ιουνίου, παιδιά. Είναι πραγματικά πάρα πολλοί οι μήνες. Ο Βέρμπλουμ, ο οποίος είναι προσωπικότητα. Ένα ερώτημα υπάρχει, πώς θα γυρίσει, πώς θα είναι, ρε παιδί μου. Για την αξία του, για την εμπειρία του κτλ. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ένας τυχαίος ποδοσφαιριστής. Είναι μεγάλο όνομα. Νομίζω δεν καταλάβαμε τι είναι ο παίκτης που έχει έρθει. Περιμένουμε να δούμε. Μπορεί. Συνήλθε από αυτό το βαρύ τραυματισμό. Θα είναι αυτός που περιμέναμε να είναι. Αυτά δεν μπορείς να τα ξέρεις εκ των προτέρων. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Κάτι πριν πάω στο διάλειμμα. Έχουμε πει ότι στην ομάδα, στον αθλητήριο, είναι 12.100 πόσοι άνθρωποι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν μέσα λογιών χαρακτήρες. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να έχουν διαφορετικές απόψεις, να κάνουν διαφορετικά ποσταρίσματα. Γιατί εγώ δεν έχω βάλει φίλτρο στην ομάδα. Μπορεί να έχουμε 4 διαχειριστές, 3 κι εγώ ένας 4. Αυτά τα 12.163 μέλη, λοιπόν, είναι πολύ φυσιολογικό να έχουν διαφορετικές απόψεις, να θέλουν να γράψουν κι άλλα πράγματα. Okay. Και δεν έχει μπει φίλτρο που, για να υπάρχει αμεσότητα, να νιώθετε κι εσείς ότι εκεί είναι ένας χώρος που μπορείτε να εκφράζετε είτε χιουμοριστικά, είτε την άποψή σας, τον προβληματισμό σας κτλ. Δεν γίνεται να είμαστε όλη μέρα απίκο όμως, εμείς 4 άνθρωποι, ειδικά με μία μέρα αποσυμπίεση όπως ήταν εχθές, γιατί για να ετοιμαστεί η γιορτή περάσαμε ένα λούκι και με την αναβολή, δεν σας αφορά αυτό, αλλά εχθές λοιπόν ήταν μέρα αποσυμπίεσης. Δεν μπορεί να είμαστε όλη την ώρα απίκο. Για να δούμε τι θα γραφτεί και να σβηστεί αμέσως. Το λέω αυτό στον φίλο, ο οποίος αν ήρθε σε κάποιο. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μετανάστες, με τη σημαία αυτά και τα λοιπά, δεν το είδαμε αμέσως. Αμέσως. Η σελίδα είναι Χρυσή Αυγή. Καταρχήν είσαι βλάκας που το γράφεις αυτό. Γιατί προφανώς περιμένεις τη μία φορά στις 1000 αναρτήσεις για να πεις την παπαριά σου. Έτσι, προφανώς δεν έχεις ζει τις 1700 άλλες αναρτήσεις και προφανώς δεν είσαι στο πνεύμα μας, επειδή κάποιος έβαλε κάτι τέτοιο. Πολύ φυσιολογικά κάποιοι είπαν, παιδιά, οι διαχειριστές, λίγο εδώ ξεφεύγει το πράγμα. Βεβαίως. Να τρέξουμε την ώρα που κυνηγάμε το παιδί μας στον παιδότοπο για να τον ταΐσουμε, να το σβήσουμε. Βεβαίως. Λογικό. Αλλά μην περιμένετε κάποιοι στη γωνία να μπει ένα ποστάρισμα για να βγάλετε χολή. Σας το λέω να το ξέρετε. Ποσός με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας που μπαίνει γι' αυτό το λόγο μόνο να κατηγορήσει. Είμαστε φυσικά ανοιχτοί στην κριτική, αλλά όχι, τα έχουμε πει 1000 φορές. Αγαπάμε την πατρίδα μας, ποια Χρυσή Αυγή. Και μπορεί αυτός που το έβαλε όντως να έχει τέτοιες απόψεις.
Αλλά το να μπαίνουμε από κάτω και να λέμε αυτά και τα λοιπά και έτσι αλλιώς, όχι φίλε, μην περιμένεις. Στην γωνίτσα, μην περιμένετε. Επίσης, η σελίδα αυτή δεν είναι σελίδα που θα εκφράσουμε τις πολιτικές μας πεπιθήσεις και απόψεις για να ξεφύγει η κατάσταση και να σκοτώνονται αδέρφια, ζουμουσάκια μεταξύ τους, δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά λέω, οι ακόλουθοι που είναι στη σελίδα, οι φίλοι της, του γκρουπ και να σκοτώνονται μεταξύ τους για το Πασόκ, για τη Νέα Δημοκρατία, για το Κινάλ, για το Κουκουέ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΛΑΟΣ, για την Ελληνική Λύση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για τη Χρυσή Αυγή, πολύ περισσότερο δε. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Όταν το πάρουμε χαμπάρι, θα το σβήσουμε όπως και το κάναμε. Μην βιάζεται να βγάλετε συμπεράσματα. Φαίνεται ότι είσαι νέος εσύ που το έγραψες. Και ότι δεν ξέρεις. Και μην είστε τόσο ευαίσθητοι. Πάμε διαλυματάκι. Θυμίζουμε ότι το κορυφαίο πρατήριο βενζίνης είναι της BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις. Εκεί θα βρείτε το καθαρότερο υγραέριο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια Ελλάς Ότο Σέρβις 47-43-12, το συνεργείο που είναι συμβεβλημένο με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, Φανοποιείο, Βαφείο, Καλύμπρες, τα πάντα όλα. 23-10-47-43-12, ενημερωθείτε πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Επιστρέφουμε! Ο νόμος των συναντήσεων. Η πιθανότητα να συναντήσετε τυχαία κάποιον που γνωρίζετε αυξάνεται άρδιν όταν βρίσκεστε με άτομο που δεν θέλετε να σας δουν μαζί. Επίσης, νόμος του αποτελέσματος. Όταν προσπαθήσετε να αποδείξετε σε κάποιον ότι ένα μηχάνημα δεν δουλεύει, εκείνη τη στιγμή θα δουλέψει. Επίσης, νόμος της βιομηχανικής. Η ένταση της φαγούρας είναι ανάλογη του βαθμού δυσκολίας στο να ξύσετε το συγκεκριμένο σημείο. Ξέρετε πού? Εκεί στην πλάτη, ούτε πλάτη-πλάτη, ούτε σβέρκος. Έρχομαι τώρα. Έρχομαι. Πάμε και τα συνεχίζω μετά. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Εγώ είμαι! Βεβαίως! Καλώς το παιδί! Καλημέρα! Γεια σου, Συντριβανίσιε! Γεια σου, Παυλά! Τι κάνουμε? Δόξα τω Θεώ! Τώρα τι να πούμε, μια και δεν έχουμε τίποτε να πούμε, να πω ένα ανεκδοτάκι έτσι. Αγόρι, γιατί να μην πεις. Οι περισσότεροι το ξέρουν, αλλά θα το πω έτσι. Ρίχτω. Να φύγει από μέσα μου το άγχος. Βγάλ το αγόρι. Λοιπόν, ήταν ένας κουμπάρος, η κουμπάρα πολύ τη γούσταρε, Κωστή μου. Αλλά αυτή ήταν τύπος υπογραμμός, η ηθική, κάτσε καλά, αλλά ο άντρας της πολύ ζηλιάρης. Μαγείρευε από δίπλα, λούσιμο από δίπλα, ψώνια από δίπλα. Ζήμωνε μια μέρα που λες, την είχε από δίπλα. Αυτή που λες είχε πάρει τηλέφωνο τον κουμπάρο. Είχε εξωτερικό παρέλειψα, να σου πω, εξωτερική τουαλέτα στην αυλή, στο χωριό. Λοιπόν, ο κουμπάρος στην τουαλέτα την περίμενε. Λέει τον άντρα της δίπλα που καθόταν, αμάν άντρα μου, λέει, τα χέρια μου είναι γεμάτα ζυμάρια, λες, σε παρακαλώ κατέβασε μου, λέει, το εσώρουχο. Να πάω, λέει, στην τουαλέτα και να γυρίσω, λέει. Άμα αργήσω, λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, και πρόσεχε το ζυμάρι να μην φουσκώσει, λέει. Να βοηθήσει ο σύζυγος, έτσι. Ναι, έκανε κανένα μισάωρο, γύρισε, του λέει, δεν πιστεύω να άργησε. Όχι, λέει, ας καθόσουν κι άλλο, λέει, δεν με πειράζει, λέει. Δηλαδή, αυτό ήτανε, μέχρι εδώ ήτανε. Δηλαδή, άμα θέλει η γυναίκα και στο μπουκάλι μέσα να τη βάλεις, με την τάπα θα το κάνει. Γεια σου, Παύλε! Φιλιά! Να σε καλά. Δεν κατάλαβα ότι τέλειωσε, είναι αλήθεια, αλλά έχω το τραγούδι το σχετικό. Έλα, μαέστρο. Πάγωσε λίγο η ατμόσφαιρα. Παυλάρα μου, αγαπημένε. Ζούμου σου λέμε! Εδώ είμαστε. Νόμος του καφέ. Με το που θα καθίσετε να απολαύσετε ένα ζεστό καφέ στη δουλειά, ο προϊστάμενός σας θα σας ζητήσει να κάνετε κάτι που θα διαρκέσει τόσο ώστε να είναι κρυωμένος ο καφές. Ειδικά αν είναι φραπές και πιάσει ο αφρός επάνω αυτή τη μάκα και γίνει ένα νεροζούμι. Το ίδιο συμβαίνει, όπως είπαμε, και στο ζεστό και στο κρύο καφέ. Ειδικά στο φρέντο που έχει λιώσει το παγάκι και είναι τα μυστικά του βάλτου και έχει γίνει μια αλασπουριά. Με το που θα έρθει ο καφές, έλα λίγο μέσα που σε χρειάζομαι. Ο νόμος των αποδυτηρίων. Εάν υπάρχουν μόλις δύο άτομα σε αποδυτήρια, θα έχουν γειτονικά ντουλαπάκια. Φυσικά αυτό. Όλα άδεια. Ο νόμος των φυσικών επιφανειών, η πιθανότητα μιας. Προσέξτε, αυτό το είναι πάρα πολύ φιλοσοφημένο. Έρχομαι τώρα, περίμενε. Η πιθανότητα μιας φέτας ψωμί με μερέντα, με μέλι ή μαρμελάδα να προσγειωθεί
με την πλευρά της μαρμελάδας ή της μερέντας στο χαλί είναι ανάλογη και του πόσο καινούργιο και ακριβό είναι το χαλί. Καταρχήν δεν πέφτει ποτέ με τη μαρμελάδα ή τη μερέντα προς τα πάνω. Θα κάνει την τούπα, θα φέρει πλαπ, έρχεται κάθε εκεί. Νόμος των λογικών επιχειρημάτων, τα πάντα είναι δυνατά όταν δεν έχετε ιδέα γιατί μιλάτε. Ξεκάθαρο. Ο νόμος ενδυματολογικής εμφάνισης, αν τα ρούχα σας κάνουν, δεν είναι ωραία. Επίσης πολύ σημαντικό. Ο νόμος του εμπορικού μάρκετινγκ, μόλις ανακαλύψετε ένα προϊόν που σας αρέσει πάρα πολύ, θα σταματήσουν την παραγωγή του. Α, αυτό δεν το βγάζουμε πια. Και ο νόμος των ιατρών. Αν δεν αισθάνεστε καλά και κλείσετε ραντεβού με τον γιατρό σας, μέχρι να φτάσετε εκεί, ήδη αισθάνεστε καλύτερα και δεν έχετε αυτό τον πόνο. Και αν δεν κλείσετε ραντεβού, αν δεν κλείσετε ραντεβού, παραμένετε άρρωστοι. Αυτά. Πολύ ωραίοι νόμοι. Τους γουστάραμε. Τους είπαμε. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε. Δεν πέφτει με τίποτα. Αυτό είναι ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πέσαμε. Πέσαμε. Είναι ένα υπέροχο καλοκαίρι αυτό. Απολαύστε το. Απολαύστε τον πανικό στον οποίο βρίσκονται οι απέναντι. Οι αντίπαλοι μας. Χαρείτε το. Γλεντοκοπήστε το. Και όλα ωραία. Θα βλέπουμε τη Ρεάλ να παίρνει τον Αζάρ. Πήγε και του λέει του Μόντριτς να πάρω το 10. Bridge του λέει. Να, πάρω το. 10 λέει και 3, 13. Ζήτησε λέει το 10 και δεν μου το έδωσε. Πάμε, πάμε τώρα στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το ναι. Τέλεια, καλώς. Δεν μπόρεσα να πάρω τηλέφωνο, να δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για τη σύναξή μας, η αερινή σύναξη των αγροφυλάκων. Των ζουμουσέων. Να σε καλά, ρε Παυλάρα, να σε καλά. Ευχαριστώ, φίλε. Πρώτον, τα γυαλιά πρέπει να τα είχε ένα ζευγάρι δίπλα μας, ένας κύριος με μια κυρία. Είχαν σε εκείνο το νούμερο περίπου και αυτοί μαλώσαν και φύγαν στα μισά. Μαλώσαν μεταξύ τους. Ναι, μαλώσαν οι δυο τους, ναι, μεταξύ τους και φύγαν. Φύγαν φίλε θυμωμένοι. Και εγώ, εντάξει, το αρπακτικό εγώ κοιτούσα μήπως άφησαν τα αποκόμματα στο τραπέζι. Όχι ρε φίλε. Τα είχαν πάρει μαζί τους ρε φίλε και αυτοί πρέπει να, γιατί είναι οι μόνοι που φύγανε. Μεγάλη σε ηλικία ή μικρή. Μεγαλούτσικη σε ηλικία, ναι. Μεγαλούτσικη, μεγαλούτσι. Δεν μπορώ τώρα να φανταστώ τι μπορεί να ήταν, αλλά τέλος πάντων. Ναι, δεν ξέρω. Και εγώ δεν ούτε φωνή άκουσα ούτε τίποτα, αλλά είναι οι μόνοι που φύγαν πριν την κλήρωση. Κοίταξε, ο πιο πολύς κόσμος έμεινε μέχρι αργά, ρε παιδί μου. Δεν έφυγε ναι, νωρίς. Αυτό. Δεν έφυγε νωρίς. Ήταν οι μόνοι που φύγανε και ήταν, αφού εμείς είχαμε το 13-14 με την Τίνα και τη Δημητρούλα, αυτοί είχαν έρθει περίπου στο 90, στους 80 με 90 άτομα τον άρχισαν να μαζεύονται. Το ξαναλέμε λοιπόν, το 91. Αν και σήμερα δεν κληρωθεί, τότε θα κληρώσουμε τα γυαλιά τη Δευτέρα μαζί με το Πόζαρ, το οποίο είναι τρεις μέρες έρνεται η κλήρωση, γιατί ο παρουσιαστής έχει πάθει Αλτσχάιμερ. Ναι, ναι, γνώσω. Δεν γίνεται αυτό. Δεύτερο σκηνικό αισθάντανε. Για πες, θέλω, θέλω. Είμαστε όλοι ήρωες του Muppet Show. Εσύ είσαι ο Κέρμιτ, εγώ είμαι ο Αρκούδος, ο 533 είναι ο μάγειρας. Από το Muppet Show. Λοιπόν. Εγώ προτιμώ να είμαι ο ένας από τους δύο παππούδες. Όχι φίλε, όχι. Οι δυο οι δικοί μας οι παππούδες. Α, ναι, είναι ο ασωστός. Ο ένας έλεγε KSTRBT Voice Obligatory. Και ο άλλος έλεγε Τσαταρέ, πότε θα πάρεις άδεια να πάρουμε μεταγραφές. Πέθανα να γελάω. Είμαστε λέω. Χαλάστηκα τόσο πολύ που ο τρίτος παππούς παρέας. Χαλάστηκα τόσο πολύ που έχασε τον δρόμο ο Κυρδιονύσης. Και δεν μπόρεσε να φύγει. Πήγε στο ναυτικό όμιλο Καλαμαριάς, ρε φίλε. Ωραία, φίλε. Μιλάει με τον Παύλο, του λέει στο ναυτικό όμιλο. Κατάλαβε άλλο όμιλο μέχρι να πάρει χαμπάρι. Πού άνθρωπος, εκείνα τα χρόνια μόνο εκείνος ο όμιλος υπήρχε. Τέλος πάντων. Αυτή εδώ είναι μηχανοκίνητη όμιλη. Εντάξει, στεναχωρήθηκα, λοιπόν, ρε παιδί μου, και για άλλους οι οποίοι, επειδή το αναβάλαμε. Όπως αποδείχθηκε, εγώ, ναι. Σωστά το αναβάλαμε, γιατί ευτυχώς δεν έρχεσαι στα αγώνα. Τη Δευτέρα έβρεξε. Δεν θα μαζευόμασταν άρον-άρον μέσα κτλ. Πρόσεξε, ο Γουρσούς Λεμές που πάει. Δεν διάβασες. Δεν διάβασα. Τι? Ο Γουρσούς Λεμές πάει Σαββατοκύριακο στην πόλη. Ποιο? Και του λέω, ένα σύννεφο πάνω από το κεφάλι σου, ενώ σε πάει σε Ερίνα σε πηγαίνει. Πάει εκεί. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μην ξεχίεσαι, λέει έτσι, λέει, επειδή λέει, εγώ είπα λέει, μια Τετάρτη να βρέξει, λέει, μου χαλάσει, λέει, το διήμερο, εκείλιο να βρέξει. Και ένα μεγάλο σύννεφο, κάνεις αριστερά, δεξιά, όπως τα Μικιμάου.
σαν τον Ιδιάνο, τον θυμωμένο που είναι ο Μπάζο, το σύννεφο και είναι το βρέχει. Και ο Θοδωρής ο Ανδρούτσος είναι εκεί. Ναι, ο Θοδωρής θα ξεκινήσει και λέει έρχομαι. Λέει προβλέψεις είναι, λέει πολύ βροχή θα ρίξει. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Ναι, και το λέω εμείς να χωριέσαι φίλε. Όλα καλά θα πάνε. Ματάκι συνεφάκι λέω θα είστε. Και να ξέρεις λέω φίλε 533 είμαστε όλοι ανήψια της Θείας Δίκης. Όλοι λέω τώρα όλοι. Και έχει τρελαθεί. Εντάξει, χαβαλέ έκανε, το ξέρεις και αυτός μας αγαπάει. Ναι, αφού γελούσαμε έτσι. Πάρα πολύ. Τον είχα... Εγώ θα τον έκανα Κώστα Χαβαλέ. Θα τον έπαιρνα μια μέρα από πίσω με τη μηχανή. Κανονικά. Έχω το χαβαλέ. Επειδή στη χρονιά μέσα στο άγχος, μέσα στην πίεση, μέσα στο ότι ήμασταν όλοι στα κόκκινα, γιατί καταλαβαίναμε ότι δεν μπορεί κανένας μας να χαλαρώσει έστω και ένα χιλιοστό. Χάσαμε στιγμές, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Ναι, περάσαμε. Ας πούμε, τα βιντεάκια που κάνει με την Ποφίλιου ο 533 είναι φίλε αριστουργηματικά. Μπαίνω τώρα, τα βλέπω και κλαίω. Τότε, ναι, μέσα στην ένταση. Μη χάσω εκεί. Μη με τρυπήσουν. Μη τιμωρηθώ. Μη μου αφαιρέσουν. Μη γίνει κλοπή. Όλοι μας, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυσμό, ο καθένας στη δουλειά που είναι, στον χώρο που κινείται, με τους ανθρώπους που βρίσκεται, χάσαμε στιγμές. Αυτό δεν μας άφησαν, το καταλάβατε δηλαδή. Ήμασταν τσίτα. Ήμασταν τσίτα, όπως λες. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δεν είχαμε περιθώριο. Μπαίνω τώρα, το πιστεύεις, μπαίνω και βλέπω τα γκολ και τα μάτς χωρίς άγχος. Βρε στη σελίδα μπαίνω, βλέπω εγώ σχολιασμό. Ακριβώς αυτό, ρε φίλε. Ένα σχολιασμό στο Φεβρουάριο. Αυτό, βλέπω. Ρε φίλε. Και μπαίνω... αναπολώ να θυμηθώ τι στιγμή ήταν που έγινε ο σχολιασμό. Μπαίνω, βλέπω τα βιντεάκια που έφτιαξε αυτό ο Τσουκνίδα. Δηλαδή, και λέω τώρα είμαστε. Πόσο γλυκιά ήταν όλη αυτή το τελείωμα αυτή τη χρονιά. Πόσο άγχος είχαμε. Μα ηρέμησε, φίλε. Μα ηρέμησε. Και κάτι τελευταίο, φίλε, για να κλείσω, για να πα και διάλειμμα. Έχει τη Χάλι Μπέρι σε Catwoman. Έχεις τη Χάλι Μπέρι σε κορίτσο του James Bond. Δεν την έχεις δει, φίλε, με τον Billy Bob Thornton. Ταινία. Ήταν αυτός ο Billy Bob Thornton, ο πρώην της Αντζελίνα Τζολί. Ναι, ναι. Σαν ληστής τραπεζής. Εκεί που πιστεύαν τραπεζές. Όχι, όχι. Αυτή ήταν σαν υπηρέτρια, σαν τέτοια και μπλέχτηκε με αυτόν, φίλε. Ναι. Αλητία φάτσα αυτός, παλιοχαρακτήρας, έτσι. Ναι, και τους δείχνει ένα βράδυ στην κρεβατοκάμαρα. Ναι, παίζανε κουνκάν, φαντάζομαι. Uncensored οι εικόνες. Uncensored, χωρίς censored. Uncensored, φίλε, ναι. Χάλι Μπέρι, φίλε. Η νύχτα των τεράτων. Του Αγίου Βαρθολομαίου. Κάτι τέτοιο, το τέρας το είδα αυτή όμως. Εκεί είχε πάρει και Όσκαρ, εσύ, η Χάλι Μπέρι. Ναι, σε ένα έπαιζε την άσχημη, τη είχαν αλλάξει τη φάτσα εκεί. Όχι, όχι, εκείνη ήταν η ξανθιά. Α, όχι, σαν αριστερόν ήταν. Λιστερόν. Που μπέρδεψα τώρα τη Χάλι Μπέρι. Έχει παίξει πάλι μια απλή που δούλευε σε καφετερία με λοιπά και λοιπά και γνώρισε τον Billy Bob Thornton. Μόνο που είπε υπηρέτρια Χάλι Μπέρι κρεβατοκάμαρα, δεν άκουσα τίποτα άλλο μετά. Να ξέρεις. Και το Uncensored. Και το Uncensored. Πώ τον έκανε αυτόν που τη ματσακόνιαζε τον υπεύθυνο του ταμείου, τον Ευρωπαίο. Ο Στρόσκαν. Ο Στρόσκαν που πήρε προλάβει να Στρόσκαν το κρεβάτι. Χλαπ! Έτσι. Εξηγούσε το ονειροκρίτη. Φιλιά πολλά! Γεια σου, Παύλε. Γεια σου, Παύλε. Θυμίζουμε χορηγή πρώτη ώρα είναι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ειδικά αυτό το διάστημα προσφορά στο PlayStation, ξαναλέω, το PlayStation 4, Sony PlayStation 4, από 310 ευρώ 249. Είναι ένα σημαντικό ποσό, έτσι, μείον. Και είναι, καταλαβαίνετε όταν λέμε PlayStation 4, τι... δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα. Φυσικά Αιγαίων, Δικητήριο, Καιρόκαστρο, Ψαρούκλες, Φρεσκότατες, Πεντανόστιμα, κορυφαία ιχθυοπολία στην πόλη. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, Καραολίου και Δικητήριο 233-163 και τουρτάρες υπέροχες και καταπληκτικό παγωτό, μεγάλα ημέρας και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, πρότυπο σχολείο, 130 χρόνια εμπειρίας με εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς. Αν τα παιδιά σας είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού, πάρτε τηλέφωνο το 475-900, ενημερωθείτε για τα δίδακτρα, για το τι προσφέρει το σχολείο, για τις εγκαταστάσεις, τα πάντα. Ένα σχολείο που το παιδί σας θα το αγκαλιάσει και το περιμένει λαμπρό μέλλον και ασφαλές φυσικά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Όπως βλέπετε, αποφεύγω να διακόψω τον καλλιτέχνη που βρίσκεται σε έναν καλλιτεχνικό ίστρο άνευ προηγουμένου. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη ακρεφνή πίσω από την κονσόλα σε μεγάλες στιγμές, σε μεγάλα κέφια, σε εξαιρετική κατάσταση με μπλούζα Al Pacino από το Scarface. Φίλε,
Πόσοι άνθρωποι πιστεύεις ότι μπερδεύουν τον Αλ Πατσίνο με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο? Και τα ονόματά τους και τις φάτσες τους, χωρίς να μοιάζουν. Το μουστάκα με τον ψάλτη, πιο πολύ. Οι ίδιοι, α, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μπερδεύουν. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888 και θα πω μετά χορηγούς. Καλημέρα σας, ναι. 1, 2, 3. Του και βγαίνω. Να ξέρεις, σε ψάξανε προχθές. Με ρώτησαν. Κάνα δυο. Λοιπόν, είναι, λέει, είναι εδώ, λέει, είναι εδώ. Είναι εδώ. Άκουσε με λίγο. Δεν τον είδα, λέω. Ευτυχώς. Ευτυχώς είμαι εδώ. Αγόρι μου, είσαι καλά καταρχήν. Λοιπόν, φίλε, καταρχήν να καλημερίσω όλη την παρέα μετά από 4 εβδομάδες κλείνω σήμερα από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Είσαι καλά καταρχήν, αυτό με ενδιαφέρει. Είσαι είμαι καλά. Πολύ καλά αυτή τη στιγμή, φίλε, να τα εξηγήσω κιόλα. Γιατί όντως αξίζει να το τονίσουμε. Είναι αυτό που τονίζει. Μένιο, δεν ρωτάμε από αδιακρισία, γιατί ο κόσμος θα ρωτούσε, έτσι να ξέρεις. Δηλαδή δεν θέλω να μπλεχτώ. Απλά να σου πω ένα μισό δευτερόλεπτο μόνο, μου επιτρέπεις. Όταν κάποιος χάνεται για ένα διάστημα, έτσι, είναι, καταρχήν είναι δικαίωμά του, ρε παιδί μου. Δεν είμαστε, δεν έχουμε καμιά σύμβαση κάθε μέρα να βγαίνουμε. Όμως οι υπόλοιποι της παρέας με ρωτάνε, εγώ που είμαι, ας πούμε, πίσω από το μικρόφωνο. Είναι καλά ο τάδε. Πάντοτε, πρόσεξε, συνήθως κάτι έχει συμβεί. Λοιπόν, και... περίμενε τώρα. Όχι, θα σε διακόψω. Άκουσε, άκουσε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω. Δεν θα προλάβω να πω τίποτα από αυτά που ήθελα. Για καταρχήν, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζατε στις 21 του Μάη. Και μεταξύ αυτών και ο γιος μου, Να το χαίρεσαι, να το καμαρώνεις. Εκείνη την ημέρα, φίλε, ήμουν την τρίτη μέρα εγχειρισμένος με 3 bypass και δεν απολάμβανα τίποτα. Τώρα? Λοιπόν. Για τώρα μιλάμε. Φίλε, έκανες... 17 του... Τώρα έκανες bypass, έκανες εγχείρηση. Λοιπόν, το πρωί μιλούσαμε μαζί. Καλή ώρα, όπως τώρα. Μάλιστα ήταν 9 παρά. Και φεύγω πάνω στο γιατρό μου για να δω κάνουμε το μηχανάκι, λέω, κάπου ρετάρι. Λοιπόν, περνούσα έμφραγμα. Σούπα, και γινόταν φίλε. Πανικός, φίλε. Λοιπόν, δεν μας άμερε, φίλε. Περαστικά, αδερφέ και... μου. Άσε λίγο να πω μερικά χαζά. Γιατί... Να πω κι εγώ μερικά. Έβαλες μπαλονάκι. Όχι, ρε αγόρι μου. Έμφραγμα είναι. Είναι bypass ξύλωμα όλα, τα πάντα. Τρία ξύλωμα, bypass. Έτσι. Γιατί με πολλά μπαλονάκια είναι παιδικό πάρτι, δεν είναι καρδιά. Το μπαλονάκι, φίλε, είναι ζήλεψα όλους αυτούς που μπαπ το πατούσαν και φεύγανε. Μάλιστα. Και τραβάμε... Σούπα, ρε φίλε. Περαστικά, ρε Μένιο, δε. Ευχαριστώ. Δηλαδή, πραγματικά, λοιπόν, ας πούμε. Είδες τελικά που είχα δίκιο που σου είπα όταν εξαφανίζονται ανησυχούμε οι υπόλοιποι. Μα ήρθαν κανένα δυο και μου είπαν, εσύ, είναι και ο Μένιος εδώ από το Λαγκαδά. Λοιπόν, λέω, δεν είναι. Τώρα... Επειδή έχει και να βγει και λέει και 2-3 εβδομάδες, είναι καλά, λέω. Έχει τώρα να εξηγήσω πάλι, έχει μια εβδομάδα που βρήκα τις αναπνοές μου και μπορώ και μιλάω. Το χιούμορ το έχουμε, αλλά είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων. Άρα πλέον είσαι ένας καρδιακός μας φίλος. Καρδιακός φίλος. Θα δεν ντρέπεσαι. Παίζεις με τα προβλήματά μου. Ρε εσύ, μας είχαν τόσο στη τσίτα. Πού τώρα βγαίνουν όλα μετά. Πήραμε το πρωτάθλημα, μας το κλέψανε. Αίτητα, double, λίγο, αυτά. Και τώρα βγαίνουν όλα. Είναι σαν το αυτοκίνητο που κάνει μεγάλη διαδρομή και μετά σου λέει να η φλάτζα, να η τσιμούχα, να η λιχνία, να αυτό, να η μπαταρία. Παρασκευή, άκουσε, Παρασκευή 3 του Μάη. Χαιρετιέμαστε εδώ, δίνουμε συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα που κατακτήσαμε. Αλλά σήμερα πρέπει να πω καλημέρα, φίλοι Νταμπλούχοι. Αγόρι μου. Δεν το έχω αναφέρει ποτέ. Δεν πρόλαβες να το πεις, αδερφέ μου. Και τι λέγαμε, σε 2-3 μέρες, να την επόμενη εβδομάδα, να δεν ξέρω τι. Αγόρι μου. Λοιπόν, περαστικά, αδερφέ. Περαστικά. Είμαι πολύ χαρούμενος, φίλε, που άκουσα όλους τους φίλους. Ιδιαιτέρως τον Κωνσταντίνο το πλυντήριο με το βαγγελάκι του. Εντάξει, έτσι. Έχει δηλαδή ένα δεκαήμερο ακόμα και. Και πριν γίνει η επέμβαση, πήρα τα ακουστικά μέσα στο θάλαμο και άκουγα και εκεί τις χαζομάρες μας. Ωραία, φίλε. Μάλιστα. Λοιπόν, όχι, δεν είναι στεναχωριά μας, Κωστή μου. Ήταν η σειρά μου, φίλε. Γιατί αποδεδειγμένα όλοι θα περάσω από εκεί. Και θα κλείσω ως εξής. Συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό, το επιστημονικό προσωπικό. Έχω μείνει εκστασιασμένος και δεν παίρνω τίποτα από αυτά που λέω. Η Ελλάδα, φίλε, θα μείνει στους αιώνες χαραγμένη γιατί έχουμε επιστήμονες. Πες το νοσοκομείο, γιατί δεν είπες.
Τι σημασία έχει, όλα τα ίδια είναι, Κωστή μου. Όχι, εγώ αναφέρομαι για τον Παπα-Νικολάου. Αλλά όλοι, βέβαια, φίλε, το πεις, γιατί αφού δεν υπάρχει αμφιβολία. Εγώ έχω τρελαθεί και ξέρεις, οι χειρότεροι μέσα στα νοσοκομεία, ξέρεις ποια είναι, ποιοι είναι. Εμείς οι ασθενείς, φίλε. Αυτό 100%. Τέτοια γαϊδούρια, φίλε. Έχει ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τα θηρία. Δεν μπορώ ανθρώπους να... που δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό που κάνουν κάτω από αντίξωες συνθήκες. Φίλε, έτσι. Προσωπικότητες. Άστο. Προσωπικότητες. Έχω προσωπικότητες. Έχω πει το επάγγελμα που είναι πιο κοντά στο Θεό από όλα είναι του γιατρού. Όταν πάω εγώ και μου λέει βάλ τον μέσα τον πατέρα σου, τη μάνα σου και μου σώζει τον άνθρωπό μου, το παιδί μου, τον αδερφό μου, είναι ο πιο κοντινός, φίλε. Έτσι, μετά το Θεό, ποιο είναι, κατεβαίνοντας από πάνω προς τα κάτω, ποιο επάγγελμα συναντάμε πρώτο? Λοιπόν, τον γιατρό που σου σώζει τη ζωή. Σίγουρα κάποιος θα είναι στη γραμμή. Ευχαριστώντας για μια ακόμη φορά όλους αυτούς τους επιστήμονες που δεν μασάνε ούτε από τη βλακεία μας ούτε από την ανοησία μας. Και πάλι λέει, και σένα ρε κοπρίτη, εγώ θα βάλω τα δυνατά μου και σώσω. Να δούμε τι θα πετύχω. Να σε σώσω. Λοιπόν, αγόρι μου, δεν πιστεύω να, να ξανακαπνίσεις. Όχι, δεν καπνίζω, φίλε, από τα 30 μου το έχω κόψει. Εν πάση περιπτώσει, ανήκω στην κατηγορία της κληρονομικότητας. Εντάξει. Να σε γερό σου, εύχομαι. Να σε γερό, αδερφέ. Ακολουθάω τα βήματα του συγχωρεμένου του παππού, του μπαμπά δηλαδή. Εντάξει, δεν είναι, φίλε. Όλα αυτά είναι για μας. Δεν μας άμερε εμείς. Φιλιά πολλά, είσαι δυνατός. Λοιπόν, είσαι δυνατός. Καλώς ήρθες και πάλι. Καλώς ήρθες και πάλι, να είσαι υγιής περαστικά, αδερφέ. Συγχαρητήρια και για αυτά που κάνατε. Εντάξει, αγόρι μου, θα ξανακάνουμε. Εδώ, δώσατε ρέστα. Λοιπόν, φιλιά. Δόξα τω Θεώ. Φιλιά πολλά. Φιλιά, Κωστή μου, φιλιά. Είδατε αυτό που λέω. Μόλις κάποιος χαθεί για ένα διάστημα, 8 στις 10 φορές, ρε παιδί μου, κάτι έχει συμβεί, κάτι συνέβη σε αυτόν ή στο δικό του άνθρωπο και οι υπόλοιποι από την παράλυση, ο τάδε έχει να βγει πολύ καιρό. Έτσι. Σπάνια είναι να παρεξηγηθεί με κάτι και να μην βγει. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Okay, δεν συμφωνούμε πάντα. Αλλά συνήθως υπάρχει κάτι τέτοιο, ένα θέμα υγείας, μια απόλυση, ένας χωρισμός που δεν έχει την όρεξη ή το κέφι να βγει. Ή πρέπει να κοιτάξει την υγεία του ή πρέπει να κοιτάξει τον άνθρωπό του που έχει πάθει κάτι και εμφανίζεται μετά από καιρό. Απλά η κινητοποίηση και η έγνοια των υπολείπων είναι πολύ χαρακτηριστική, ρε παιδί μου. Κάνει εντύπωση. Συγκεκριμένα δύο ήρθαν στο πάρτι προχθές και μου λένε «Εσύ ο Μένιος είχε να βγει μέρες. Είναι καλά?» Λέω, δεν έχω τηλέφωνο του. Με κάποιους έχουμε ανταλλάξει τηλέφωνα. Δεν ξέρω. Λογικά καλά θα είναι. Έχει να βγει καιρό, ρε παιδί. Δεν βγήκε μετά από την κατάκτηση. Δεν είναι εδώ. Γιατί ερχόντουσα και να μου λέγανε. Είναι εδώ, ξέρω εγώ, ο Κολομπάμπου. Νάτος. Είναι εδώ ο Τσουκνίδας. Νάτος. Είναι εδώ η Λιάννα, ο Σωτήρης. Νάτι. Είναι... Και μετά άρχισαν μετά μεταξύ τους, ξέρεις. Ο Βροχή. Να ο Βροχή. Να ο 533. Ποιος είναι ο 533. Αυτός είναι ο Τριβανίσος. Τι ωραίο όλο αυτό. Που η φωνή αποκτά πρόσωπο. Και το πρόσωπο γίνεται φίλος. Γίνεται ζουμουσάκι με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Και sorry που περιμένατε. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη, εγώ είμαι. Έλα Κωνσταντίνε μου. Έλα. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, με το πρώτο. Άκουσα το Μένιο τώρα το φίλο. Λέω κάτσε να χτυπήσω ένα τηλέφωνο. Εντάξει. Καλά έκανες. Δεν σε χαιρέτησε κιόλας. Έκανε ο άνθρωπος, έπαθε έμφραγμα και έκανε bypass. Σοπαρε Μένιο. Ναι, ναι. Περαστικά ρε αγόρι μου, περαστικά ρε λεβέντη μου. Δεν ανησυχήσαμε, δεν έτυχε να το πω κι εγώ, αλλά λέω καλά έναν άνθρωπο. Είπαμε, καρδιακός φίλος μας. Ναι. Α, μπράβο. στεναχωριούμαστε για όλους. Εντάξει. Λοιπόν, να είναι καλά. Και το αντιμετώπισε όπως άκουσες. Καλά, το αντιμετώπισε. Έχουμε με πολύ... Έχουμε πολύ ψωμί ακόμα μπροστά. Έχω, σε παρακαλώ ρε φίλε. Ναι. Ναι. Δεν φεύγει κανένας. Να παντρέψουμε εγγόνια. Λοιπόν, αγόρι μου. Έμαθα από ένα φιλαράκι μας και ένα φίλο σας πολύ καλά από τον Κόρονο ότι περάσατε τέλεια. Βέβαια. Βρεθήκαμε προχτές. Βέβαια, ήρθε ο Αποστόλης εκεί. Μόνο ενωμένοι, αδερφός. Ναι, ναι, ένα τα λέμε. Ναι. Είναι λεβέντες. Δεν πρόλαβα να μιλήσω με όλους πολύ παιδιά, το καταλαβαίνετε και συγχωρέστε με γιατί... 300 άτομα είστε. Εγώ δεν μπόρεσα να αυτό κοστά και είναι λίγο σηκώνομαι. Τέλος πάντων, άλλη φορά μου, δεν πρέπει, ήσασταν εσείς. Δεν τρέχετε ποτέ. Έτσι, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Αφού άκουσα και το Μένιο, χάρηκα πολύ σήμερα να πάνε όλα καλά. Θα πω αυτό, Κωστάκη, που ήταν να το πω τη Δευτέρα, ας πούμε. Δευτέρα δουλεύεις? Όχι. Θα το πω σήμερα. Δευτέρα όχι. Έχουμε αργία. Ναι. Περνάει η μέρα, γι' αυτό. Πριν από 3 χρόνια ακριβώς, σε είχα πάρει στον Αρένα τηλέφωνο. Ναι. Σε είχα πει. Από εψές το βράδυ,
η βαριά βιομηχανία οπαδών του ΠΑΟΚ απέκτησε ένα καινούριο μέλος, τον εγγονό μου. Βέβαια. Ο Τζαμάν Παλικαράκη τώρα, Μένιο. Ο Μένιος δεν ξέρει, έτυχε να το γνωρίσει. Ο Τζαμάν Παλικαράκη, ΠΑΟΚΤΣΑΚΙ. Βαγγελάκης, έτσι, όμως ο αδερφέ, να είσαι γερός. Θα δούνε πολλά, να είσαι γερός. Θα δούνε πολλούς τίτλους τα παιδιά και τα εγγονιά. Αυτά μας, ήταν μόνο η αρχή. Αυτά που ζήσαμε ήταν η αρχή. Να μας έχει ο Θεός γερούς. Έτσι. Και σε ένα κατάσκοπο που μας παρακολουθεί, το ξέρω, αυτά που ξέρανε, να το πεις, εντάξει. Ξεχάστε τα. Αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Τελείωσε. Τον μυρίζεις τον φόβο τους, αδερφέ. Α, αυτό μόνο. Πώς δεν το μυρίζω. Α, αυτό. Δες τον πανικό τους. Δες τον πανικό τους. Δες τι γράφουν. Δες τι λένε. Έτσι. Ναι, δες ναι, τους ναι. Δημοσιεύματα. Δες τα κανάλια. Δες όλο αυτό. Δεν πειράζει. Έχουν βάλει το τζόκι του Μποντρίνη και το παίζουν αρχισεύ. Τελείωσε. Εμείς ναι. Παλαιοποιότητες του 40. Γεια σου Ιπποκράτιο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Άντε, αγόρι μου. Έχουν βάλει το τζόκι του Μποντρίνη και το παίζουν σεφ, φίλε. Άκου τι είπε. Καλημέρα, ναι. Έλα Κωστάκη. Έλα Παυλάρα μου, έλα. Λοιπόν, να πω τα περαστικά μου στο Μένιο. Ναι. Και εγώ από εκεί πέρασα από τον Παπα-Νικολάου. Πράγματι οι άνθρωποι δεν παίζουν εκεί πάνω. Και όλοι, γενικά όλα τα νοσοκομεία, όπως είπε και ο Μένιος, δεν έχει σημασία που. Σημασία έχει ότι οι επιστήμονες της Ελλάδος δεν περνάνε πουθενά άλλο, ρε παιδιά. Κορυφαίοι. Τελείως. Γι' αυτό και φεύγουν οι καλύτεροι έξω. Και οι καλύτεροι πάνε έξω και μένουν έξω. Ακριβώς. Μένιο μου, περαστικά σου, κι αν θυμάσαι Κωστή στην αιμοδοσία, ήταν η πρώτη απουσία του και σε ρώτησα. Το θυμάσαι? Ναι. Σε είπα, ο Μένιος δεν φάνηκε, ανησύγησα. Μετά είδα το πλυντήριο, ξέχασα να ρωτήσω το πλυντήριο. Αλλά με τον Γιώργο έχει ούτε μια εβδομάδα που το ξανακάναμε θέμα. Εντάξει. Λέω, Μένιος έχει καιρό να πει, λέει, έχει δίκιο. Δόξα τώρα που τον άκουσα, με έφτιαξε τη ζωή μου, τελείωσε. Όλα. Φιλιά, γεια σου Παυλάρα. Κάτω σιδερένιος να είναι. Φιλιά, δεν είναι να τίποτε, σε καλά. Εγώ 25 χρόνια πάλευω κάτι οπαδής, δεν έχει ανάγκη, μια χαρά είναι. Φιλιά Παυλάρα μου, φιλιά, πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Και για σένα με ερώτησαν, είναι λέει ο φιλάρετος, λέω, ή είναι και είναι incognito ή δεν είναι. Όχι, αλλά όχι. Δεν σε ξέρω και έχουμε γνωριστεί φατσικός γνωρίζω. Όχι. Συνθήκες άκου δεν έχει, ακόμα δεν μπορώ να. Πού να δεις. Αυτή η φωνή που ακούς, φίλε, να δεις και τι κορμί είναι δηλαδή, τέλος πάντων. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Είμαστε πάνω απ' όλα με τριόφρονες. Είμαστε εξ, δύο-τρεις φορές εξ. Χουχουλού. Ναι, αλλά εντάξει, είναι η κατηγορία μας. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πραγματικά σιδερένιος να είναι. Αυτό που μ' άρεσε είναι ότι πήρε τις ανάσες του για να μπορέσει όχι απλά να μιλήσει όπως είπε, αλλά αυτό το γέλιο λοιπόν αξίζει χιλιάδες φορές. Μπράβο του, σαν να μην συνέβη τίποτα. Έτσι, πέρασε ο άνθρωπος χοντρό λούκι όπως κατάλαβες, αλλά γι' αυτό λέω ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι που αποτελούν αυτή την παρέα είναι ξεχωριστοί. Περίμενε να μην βγει κουρασμένος, να μην βγει αποκαμωμένος. Και ξέρεις κάτι, αυτό είναι και η επανάσταση. Πραγματικά δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η εκπομπή σου, γιατί είναι μια επανάσταση στην εποχή μας. Είναι η εποχή της κατήφιας του μαζέματος. Της μελαγχολίας, της εσωστρέφειας. Ναι, αυτά όλα μας τα δίνουν. Αυτό είναι η επανάσταση. Έτσι. Είναι να σπάς αυτό το πράγμα που θέλουν σώνει και καλά. Έτσι. Να μας κάνουν μιζέρους. Αυτό δεν περνάει εδώ. Αυτό δεν περνάει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Χωρίς να σημαίνει ότι όλοι μας, βάζω πρώτο πληθυντικό, δεν έχουμε προβλήματα. Χωρίς να σημαίνει ότι τα παιδιά που αποτελούν αυτή τη ραδιοφωνική παρέα, τη μεγάλη που μεγαλώνει συνέχεια, ότι δεν έχουμε προβλήματα. Φυσικά και έχουμε. Γι' αυτό έχει αξία να βγάζουμε αισιοδοξία, να βγάζουμε τρέλα για τον ΠΑΟΚ, για την καθημερινότητα, για τον συνάνθρωπό μας. Γι' αυτό έχει αξία. Το να είναι όλα τέλεια και όλα τακτοποιημένα και να είσαι χαρούμενος, χαίρομαι πολύ. Το να ξεπερνάς όλα αυτά με πίστη, με αισιοδοξία ο ένας με τον άλλον, να υπάρχει χαμόγελο, να υπάρχει αισιοδοξία, να υπάρχει τρέλα, να υπάρχει. Αυτό έχει αξία, ρε παιδιά. Νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι. Που λες το άλλο το μότο. Θα τους τρελάνουμε, δεν θα μας τρελάνουμε. Αφού είναι τα κεντρικά τώρα, εμείς δίνουμε το χαρτί. Ακριβώς. Εκεί πέρα κανείς δεν μπορεί να σε αγγίξει. Εσύ διαλέγεις και εσύ διαλέγεις το πώς θα είσαι. Δικαίωμά σου είναι και πραγματικά αξίζει σε αυτό το ελάχιστο δρόμο που κάνουμε
να τον κάνουμε με ένα χαμόγελο, με μια ανατροπή. Είναι το μόνο που μπορεί κανείς να πει σε αυτή τη, χρονική περίοδο. Ξέρεις τι λέμε, ρε φιλάρετε, με την απεσιοδοξία, με το ψυχοπλάκωμα, με την κρίνια, κερδίζουμε κάτι. Αν κερδίζουμε κάτι, πρώτος να έρθω να ψυχοπλακωθώ. Δεν υπάρχει καιρό. Μόνο πιο δυστυχής θα γίνεις, μόνο και μόνο που θα νιώθεις έτσι, δεν θα βγεις μπροστά να κάνεις πράγματα. Άρα σου δίνουμε και το χέρι, έλα στην παρέα, ρε φίλε. Μόνο σου δεν θα είσαι. Ήρθαν προχθές άνθρωποι, μόνοι τους, το πιστεύεις. Ήρθαν μεμονωμένοι άνθρωποι, ήρθα να σε γνωρίσω, ήρθα να γνωρίσω τα παιδιά, μπες μέσα, εδώ είναι. Όλο αυτό είναι δικό μας, λέω. Μπες. Λέει, δεν ξέρω κάποιον, μπες βρε και ρώτα, ρε παιδιά, ποιος είσαι εσύ, θα ακούς, λέω, αυτός ένα μηδέν, αλλά θα βρεις γνωστό. Θα βρεις, κατάλαβες. Δεν ξαναβγήκε κανένας από αυτούς που μπήκαν μεμονωμένοι μέσα στην παρέα προχθές, γιατί μέσα στον πανικό το παρατηρούσα. Δεν ξαναβγήκε κανένας μόνος του έξω να πει δεν βρήκα παρέα. Μπήκαν, αφομοιώθηκαν, χάθηκαν μέσα στην παρέα, μέσα στα γέλια, μέσα στην τρέλα, μέσα στο ωραίο κλίμα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση. Σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Αυτό και θέλω. Και τώρα να κλείσω και με αυτό που κυριολεκτικά υπάρχει πάνω στη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να, αν το παρατηρήσεις, το φόντο της φανέλας είναι άσπρο και υπάρχει μαύρο επάνω. Φυσικά. Αυτό είναι το σημαντικό, να επιλέγουμε το άσπρο. Και ας υπάρχουν και μαύρες στιγμές, είναι μέσα στο... Μα είναι μέσα στη ζωή. Αυτό. Τι να κάνω. Υπάρχουν όμως πανέλες που έχουν μαύρο φόντο με άσπρο. Ναι. Εμείς λοιπόν ας έχουμε την αισιοδοξία, όχι Φυστό. Την μιζερή. Έτσι. Φιλιά. Γεια σου, φιλάρετε μου. Γεια σου, φιλάρετε μου. Μα η ομάδα αυτή, προσέξτε, πώς δημιουργήθηκε. Τι δημιουργήθηκε μετά από ένα ευτυχές γεγονός. Δεν ήταν στο γλέντι και στην ευτυχία και λένε, ρε παιδιά, έτσι όπως είμαστε χαρούμενοι. Δεν φτιάχνουμε και ένα σύλλογο. Δεν γεννήθηκε μετά από χαρά, μετά από ευτυχισμένες στιγμές. Γεννήθηκε μετά από απόλυτη στεναχώρια. Μετά από ανίποτη δυστυχία. Μετά από απέραντο, απεριόριστο πόνο. Πώς μπορεί να γυρίσει την πλάτη στην ζωή και να πει υπάρχει μόνο ευτυχία? Σε καμία περίπτωση. Γεννήθηκε από κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Το έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε εμείς οι νεότεροι. Αυτό που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Να γυρίζεις το κεφάλι σου πάνω από τον ώμο σου και να βλέπεις να σου καίνε το σπίτι, να σου σφάζουν την οικογένεια, να σου καίνε τις εκκλησίες, να σου καίνε τα σχολεία. Και να λες δεν θα ξαναδώ ποτέ το σπίτι μου, τη γειτονιά μου, τους ανθρώπους μου. Και να φεύγεις και αν θα φτάσεις κάπου, αν επιβιώσεις, αν έρθουν όλοι μαζί και δεν χαθούνε και κάποιοι δεν υποκύψουν στο δρόμο. Και εκεί μετά λες τώρα θα ιδρύσω ένα σύλλογο για να είναι μια συνέχεια αυτού που άφησα πίσω μου. Καταλάβατε. Εκεί δεν επικράτησε η πίστη για ζωή, η όρεξη, η δίψα για να δημιουργήσει το καινούριο. Εκεί δεν επικράτησε του πόνου η ελπίδα και η τρέλα και η όρεξη και το πάθος, η αγάπη για συγκεκριμένες αρχές. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς σας λέμε και εμείς κάθε μέρα. Και χαίρομαι που όσοι είναι σε αυτή την παρέα το αντιλαμβάνονται. Θα ξαναπώ και άλλη φορά. Όλοι έχουμε προβλήματα. Άλλος σοβαρά, άλλος λιγότερο σοβαρά. Όλοι έχουμε. Όμως δεν πρέπει να αφήνουμε αυτά να μας γονατίζουν, να σκύβουμε το κεφάλι, έτσι. Και να λέμε τέλος τώρα, απελπισία. Αυτό. Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε, να πω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, εξαιρετικά πράγματα θα φάτε εκεί. Υπέροχο το μαγαζί, εννοείται με κλιματισμό τώρα που ανέβηκαν οι θερμοκρασίες, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο, ζουμερά κρεατικά, καταπληκτικά από την οικογένεια του Δημήτρη. Φυσικά Climart 917-46 Daikin, κλιματιστικά, αδλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, άρχοντας στον κλιματισμό, ο Κώστας Κιωσές. Τους ευχαριστώ όλους που ανελιπώς ήταν εκεί οι χορηγοί μου. Ήρθαν να με τιμήσουν εκείνο το βράδυ. Έγιναν ένα με τον κόσμο, με την παρέα και τους ευχαριστώ που ήρθαν. Άφησαν τις δουλειές τους. Ο Δημήτρης άφησε ένα κατάμεστο μαγαζί την Τετάρτη το βράδυ και ήρθε. Εκτιμώ πάρα πολύ που και οι υπόλοιποι μετά από μια πολύ κοπιαστική μέρα, γιατί ήταν όλη μέρα στο πόδι, ήταν καθημερινή, δεν ήταν μια Κυριακή,
άφησαν τα μαγαζιά τους, έκλεισαν 9 η ώρα τα μαγαζιά και ήρθαν εκεί να με τιμήσουν. Όπως φυσικά όλοι σας κάνατε. Να θυμίσω φοροπρόβλεψη και ο Γιώργος Μουτσιάνας ήταν εκεί, φοροπρόβλεψη.gr 22 50 02 το τηλέφωνο. Ενημερωθείτε, Βενιζέλου 50 έναντι παλαιό δημαρχείο. Ό,τι έχει να κάνει με εφορία, με πόθενέσχες, με περιουσιολόγιο, με τις τροπολογίες, με τα διάφορα μικρά να πούμε τερτύπια που έχουν στους νόμους, ενημερωθείτε, γνωρίζει κάθε τι. 25 χρόνια ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του. Και βέβαια στην τέντα δεν υπάρχει άλλο όνομα. Δεν υπάρχει άλλος πιο έμπειρος, πιο αγαπητός, και όσοι πήρατε τέντα από εκεί, την πήρατε και την έχετε, θα την έχετε για μια ζωή και όχι στην πρώτη βροχή, στο πρώτο αγιάζι να πούμε, να γίνει κουρέλι, να γίνει σαν σημαία σε πειρατικό καράβι. Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ο ερωτάς, πες μας ρε τύπα, ο ερωτάς τι? Για να συμβεί, ναι. Χρειάζεται να θέλω και να θες και εσύ. Συνήθως έτσι πάει. Εγώ αν δεν θέλει ο ένας από τους δύο, δεν. Βασικά, σε μια σχέση λέει φταίνε, λέει δύο. Σε ένα χωρισμό φταίνε δύο. Αυτή και η μάνα της. Ή η μάνα της. Που είναι μία. Πώς λέμε, Σάββατς. Σάββατς δεν λέγανε στον Μπεν Λίπερ τον συμπαίκτη του. Ε. Ο μπροστά, ο Βρώμικος κιόλας ήταν. Έτσι. Έτσι δεν είναι, ρε Παπαδόπουλα. Τον Μπεν Λίπερ, πώς τον λένε τον. Σάββατς τον λέγανε, έτσι. Με την κορδέλα αυτός. Σαν την κορδέλα δεν έχει, φίλε. Έτσι. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Είναι το ωραιότερο καλοκαιράκι. Είναι ο απόϊχος μιας τόσο φοβερής χρονιάς. Της δεύτερης συνεχόμενης κατάκτησης του Double. Εμείς θα το λέμε και σ' όποιους αρέσει. Όποιος δεν γουστάρει. Πραγματικά μας είναι τραγελαφικά αδιάφορο. Θα το λέμε γιατί βλέπουμε ότι τεχνιέντος και όχι τυχαία, αλλά απόλυτα καθορισμένα, απόλυτα στοχευμένα, απόλυτα εσκεμμένα αποσιωπάται μπροστά από το ΠΑΟΚ. Το νταμπλούχος, το αίτητος πρωταθλητής. Να το καλύψουμε. Οκ, εντάξει, τελείωσε αυτό, πάμε στο επόμενο. Ποιο επόμενο? Και το επόμενο του ΠΑΟΚ θα είναι, ρε, καταλάβετε το. Απλά μου κάνει εντύπωση τόσο πολύ. Πόσο πόνο μοίρασε, ρε φίλε. Πόσο πόνο μοίρασε η ομάδα. Πόσο πόνο. Βλέπω, περιμένουν κάθε κουβέντα τώρα του Λουτσέσκου. Τι λέει ο Λουτσέσκου? Πόσο άχτη τον έχουν τον Ρουμάνο, φίλε. Πόσο πολύ τους έχει, να πούμε, τους έχει ματσακονιάσει την ψυχολογία. Μάθετε να ζείτε με τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή. Σας το λέμε καλοπροαίρετα. Σας το λέει ένας μουρλός. Να το ξέρετε. Σας το λέμε καλοπροαίρετα, ξαναλέω, μάθετε να ζείτε με τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή. Αν έχετε την οτροπία αυτή που είχατε μέχρι τώρα, έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές για εσάς. Συνειδητοποιήστε το. Αυτό το double, το δεύτερο συνεχόμενο, είναι μόνο η αρχή. Έρχονται τέτοια πράγματα και θα βλέπετε τον ΠΑΟΚ πρωταγωνιστή. Και όσο δεν βλέπετε την εσωστρέφειά σας, τα προβλήματά σας, την αγωνιστική σας ανυπαρξία, όσο δεν βλέπετε ότι χάσατε το δρόμο σας, όσο δεν βλέπετε ποιοι γίνατε και πώς, σε τι μεταμορφωθήκατε κάποιοι, τόσο θα πανηγυρίζουμε εμείς. Αν δεν καταλάβατε τα λάθη σας, αν δεν καταλάβατε ότι είχατε στήσει ομάδες επάνω σε ψεύτικα θεμέλια που ήταν όλα τακτοποιημένα και σας πουλούσαν παραμύθι για την ψυχή του πρωταθλητή και για τα αποθέματα και η βαριά φανέλα και δεν ξέρω εγώ με το δαυροστεφανωμένο και με το και η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια και η χάρτινη και πάμε στις γραμμές, πάμε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Λέω γλεντίστε τους. Χρόνια το λέω, γλεντίστε τους, αφήστε πρωταθλήματα και κύπελα. Έτσι, αυτό που λέμε κάθε μέρα. Και μάλιστα γλεντοκοπήστε τους, που είναι ακόμα η πιο υψηλή βαθμίδα, να πούμε. Κωστή. Σε ψάχνανε στο πάρτι, να ξέρεις. Αυτά θα τα πούμε λέει, όταν βρεθούμε μεταξύ μας. Ο Άκης ήρθε, λέω, δεν ξέρω. Αν ήρθε δεν μου μίλησε ή κάθεται κάπου και δεν ξέρω. Ήσουνα. Όχι. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Υπάρχει λόγος. Bon. Μάλιστα. Σε ακούω, με προσοχή. Να πω κάτι. Να πεις ό,τι θες. Για όλα αυτά, ξέρεις ποιος θέει, Αυτός ένα μηδέν, φυσικά. Πέρα από αυτό. Ο εαυτός σου. Λοιπόν. Ο εαυτός μου,
εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος, ναι. Ανά 15 μέρες όποιος δεν παίρνει τηλέφωνο να τους παίρνεις να δούμε τι κάνουνε. Αυτό και αυτό. Θα έπρεπε κανονικά. Αν είχα τα τηλέφωνα όλων, δεν τα έχω όμως, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Φαντάζεσαι που το έχεις φτάσει. Εντάξει. Είναι, άμα φίλε... το κάνεις και αυτό, τελείωσες. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Κι όμως, φίλε, άμα κάποιος... Δηλαδή, πες το προαίσθημα, πες το συνήθως, ξαναλέω, 8-10 φορές έχει συμβεί κάτι άσχημο. Κατάλαβες. Και περιμένω το τηλέφωνο εκείνο που θα μου πει, ξέρεις κάτι, χώρισα, ας πούμε. Αλλά δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ή απολύθηκα από τη δουλειά μου, ή έχασα τον πατέρα μου, ή είχα τρακάρισμα, ή έκανα μια εγχείρηση. Έτσι. Είμαστε όπως σε μια οικογένεια, σε ένα σπίτι, σε μια τετραμελή, ας πούμε, οικογένεια. Να σε πω κάτι. Ναι. Εγώ γυρνάω κάθε μέρα, γιατί κάνω και το πολιτή, κάνω και το αφεντικό, κάνω και τον υπάλληλο, κάνω τα πάντα. Μάλιστα. Σε πελάτες. Τη μία μέρα πάω στον πελάτη, είναι περδίκη, πιο καλά από μένα. Την άλλη μέρα πάει. Ξύλινο παλτό. Τώρα τι γίνεται. Ξύλινο παλτό. Λοιπόν, να πω κάτι λίγο περαστικά στο Μένιο. Ναι. Να πω και κάποιον που δεν παίρνει τηλέφωνο ή δεν τον ακούω εγώ, γιατί δεν μπορώ να ακούω συνέχεια. Ναι. Το Κωνσταντίνο από τη Τούμπα, δεν ξέρω αν παίρνει. Έχει καιρό να πάρει. Κοίταξε, ένα διάστημα έκανε και εκπομπές. Δεν έκανε. Την ίδια ώρα. Το ξέρω, Βερκοστή. Τον άκουγα. Ναι. Νομίζω έκανε. Όταν δεν άκουγε, δεν άκουγα τον Κωνσταντίνο. Ναι, ναι, γιατί... έκανε ένα διάστημα εκπομπή την ίδια ώρα. Πώς να πάρει ο άνθρωπος. Όχι, για τώρα λέω. Ξέρω πότε έκανε εκπομπή. Ναι. Όταν δεν έπαιρνα καλά το σταθμό σας, γιατί κάποιο πρόβλημα έχετε σε ορισμένες περιοχές, θα σας το λέω να ξέρετε. Στο είπα και άλλη φορά. Ναι. Το ξέρουμε. Θα αλλάξουμε τις περιοχές. Δεν έρχεσαι προς το εδώ πάνω καλύτερα. Να βγω μια ντουντούκα στο Χορτιάτη να τα λέω. Εκεί λοιπόν. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άκη. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Χαμηλώστε τελείως το ραδιόφωνο. Ναι. Για να μπορούμε να σας ακούμε καλά, χωρίς να μικροφωνίζετε. Μ' ακούτε τώρα. Βεβαίως. Είσαι ο Νικόλαος Κιούπης, ο μάγος από τη Χαλάστρα. Πάμε στο επόμενο. Μάγος είσαι. Κοίταξε. Medium. Τι πρέπει να κάνω, κύριε Κωστή Τσατσαρέ και Γιώργο Ζαγόρα, ναι, για να με αγαπήσετε με το ασμίωτο όμως. Πρέπει να πληρωθώ. Να πληρωθείς για να σε αγαπήσουμε. Κοίταξε, να μας πληρώσει για να σε αγαπήσουμε, εμείς δεν αγαπάμε επιπληρωμή, άδερφε. Να σε αγαπάμε χωρίς λεφτά. Τώρα, να πληρωθείς για να σε αγαπήσουμε, κάτσε λίγο να το τοποθετήσω στο κεφάλι μου. Άκου. Να πληρωθείς. Ένα λεπτό. Όσο θέλεις. Κοίταξε. Τώρα να γελάσουμε. Παοξής έγινα. Αργιανός έγινα. Ηρακλειδέας έγινα. Ολυμπιακάκες έγινα. Παλαθαϊκάκες έγινα. ΑΕΚΣ έγινα. Και τι δεν έγινα. Από όλα έγινα. Εσείς πότε θα γίνετε. Ό,τι έγινε εγώ. Μέχρι και επαγγελματίας θέλω σε. Ποτέ. Κώστα. Ποτέ. Ποτέ, μάγε, ποτέ. Και γιατί έγινες όλα αυτά. Ανά βδομάδα το πας, ανά μήνα πώς πάει, ένα χρόνο. Περίμενε. Μπορώ να βάλω μια αγγελία. Μπράβε, α, την ακούμε. Ναι. Παρακαλώ, ζητούνται άνεργες γυναίκες να κινηθούν μέσα στην αγκαλιά μου. Να κινηθούν, είπες. Να κινηθούν. Να κοιμηθούν μόνο, θα μείνεις μόνο στον ύπνο, πρόσεξε, γιατί μπαίνεις σε ακατάλληλα μονοπάτια. Δηλαδή θα την ανουρίσεις και θα κοιμηθείς στην αγκαλιά σου, θα σταματήσεις εκεί μόνο. Κώστα. Δεν μου απαντάς, υπεκφεύγεις. Αν δεν τι θα κάνουμε εμείς. Θα γινόμασταν γκέι. Το μάγκο. Φίλε, το γέλιο. Τι σαρδέλα, πόσο κάνει ρε. Γεια σου, μάγε. Δεν είπα, φίλε, καμία αρχή, κανένα τέλος, κανένα νόημα. 2310-287-888, την καλημέρα στα ρεμάλια, εδώ, Μανώλης, Χρήστος, Νικόλας, να μην πω επίθετα και θίξουμε οικογένειες και τα λοιπά. Εδώ είμαστε. Να θυμίσω, όσοι έχετε κερδίσει φανέλα, νόβερο, κλάπα νόβερο, που μετακόμισε ένα καταπληκτικό χώρο, έρχεστε και παραλαμβάνετε. Όσοι κερδίσατε Ζάμπια, τις φανέλες που πρόσφερε το Ρετούς, έρχεστε, παίρνετε τις φανέλες Ζάμπια. Όσοι κερδίσατε εχθές τα φανελάκια από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη, 20 χρόνια αθλητήρι, τα συλλεκτικά ζουμουσού από το πάρτι μας. Όσοι κερδίσατε την προηγούμενη εβδομάδα λαχαναγορά επίσης, double, καταπληκτικά μπλουζάκια. Με ρώτησε ένα παλικάρι, εμείς που είμαστε από άλλο σύνδεσμο, μπορούμε να κληρώσουμε. Βεβαίως. Καταρχήν θα πω το εξής. Όποιο σύνδεσμο
και αν εκπροσωπείτε, σε όποιο σύνδεσμο και αν ανήκετε, ο τείχος μας, είστε Κρίνη, είστε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ξέρω εγώ, Ρόδος, Χανιά, οτιδήποτε. Ο τείχος μας είναι εκεί να βάλετε ανάρτηση τα μπλουζάκια σας, να βάλετε το link, να μπορεί ο κόσμος να επικοινωνήσει μαζί σας. Το λέω, δεν χρειάζεται να με ρωτήσετε, ο τείχος είναι ελεύθερος. Βάλτε τα μπλουζάκια σας, να τα δει ο κόσμος, για να έχετε έτσι, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ακούει, που είναι πάνω από 12.000 άνθρωποι. Φανταστείτε τώρα μια κοινοποίηση σε πόσους ακόμα πηγαίνει αυτό. Για να δείξετε στον κόσμο, είναι ένας τρόπος το διαδίκτυο και η ομάδα μας, για να δείξετε στον κόσμο τα ωραία μπλουζάκια που έχετε φτιάξει, γιατί το double αυτό άνοιξε το μυαλό στην έμπνευση και γέννησε πολύ ωραίες ιδέες. Θέλω να πω ότι όσοι έχετε κερδίσει Λάρνακα, Δευτέρα θα έχω τα μπλουζάκια από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Λάρνακας. Πάμε στις τελευταίες γραμμές. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Προσπαθώ τόσο καιρό να διαπιστώσω τι είναι αυτό που κρατάει τον κόσμο στην εκπομπή και εμένα. Ναι. Οι διαφημίσεις. Όχι, όχι. Μετά από τόσο καιρό κατάλαβα ότι οι εκπομπές οι δικές σου πάντα είχαν μία αρχή, μία μέση, ένα τέλος. Είχαν συγκεκριμένη θεματολογία και όλοι οι ακροατές ήταν πιστοί στη γραμμή που ακολουθούσε ο παραγωγός της εκπομπής. Πάλι δεν με κατάλαβες, είμαι σίγουρος. Βασικά δεν νομίζω ότι ισχύει ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος, φίλε. Αγόρι μου, έλα Νικολάκη μου, έλα αδερφέ μου. Πιάστηκα από το μάγο που, εντάξει, δηλαδή έφυγε από εδώ, πήγε εκεί να γύρισε στην Ζιμπάμπουε και δεν υπάρχει, φίλε, δεν υπάρχει. Ο μάγος δεν είναι, δεν τον πιάσει πουθενά, να ξέρεις. Δεν τον πιάσει πουθενά. Να σου πω, αρχίζει λίγο ο καιρός να πλησιάζει προς το κομμάτι της γκρίνιας στην ομάδα. Κοίταξε, αν και την επόμενη εβδομάδα. Στο τέλος της. Δεν ανακοινωθεί κάτι. Δεν έχει γίνει μία ή δύο. Νομίζω ότι προθερμαίνονται οι λιγότερο υπομονετικοί. Και επίσης, κάτι τελευταίο. Θα πρέπει να ψαχτούν κάποιοι. Αν τυχόν και παίζει βασικός ο Ζίβκοβιτς, ο Καντουρί φύγει, ο Γλύκος φύγει κτλ. Θα πρέπει να ψαχτούν να δουν ποιον θα βρίζουμε του χρόνου. Κάποιος θα βρεθεί πάντα, να ξέρεις. Και μειώνονται οι επιλογές. Πάντα, να ξέρεις, θα βρεθεί κάποιος. Πάντα υπάρχει κάποιος. Πρέπει να βρουν κάποιον να ασχοληθούν. Πάντα. Κατάλαβες τι λέω. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Φιλιά, γεια σου Νικολάκη μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Δύο τελευταίες γραμμές. Μην μπαίνετε άλλο, να πάμε σε κλείσιμο. Να φύγουμε στην ώρα μας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Good the boy. Good. Good. Όσοι κάνουν νεκρά για μερικές φανέλες έτσι ιδιαίτερες, να σε κάνουν κανένα ντου εκεί στο στούντιο να σε αρπάξουμε. Αν νομίζετε ότι θα δώσω φανέλες που έχουν κληρωθεί σε ακροατές, κάνετε μεγάλο λάθος. Αφού τόσο καιρό φωνάζεις, ρε κοτή, δεν έρχονται να τις πάρουν. Ελάτε φανέλες, δεν έρχεται κανένας. Αν περάσει ένα διάστημα και δεν έρθουν να τις πάρουν, τότε... Θα με πάρεις τηλέφωνο. Κανονικά, αγόρι μου. Εγώ που έχω κάτι Μινέρβα φανελάκια μπορώ να τα βάλω, να πούμε που τα έχω για πώληση, να τα βάλω στο... Αδερφέ μου, εσύ ήρθες με το λουλουδικό και ήσουν συγκινητικός. Συγκινητικός. Hangover, έτσι. Hangover, συγκινητικός. Είναι. Είσαι αδερφός, να ξέρεις. Εγώ όμως μόνος μου ήρθα, μόνος μου έφυγα. Το μόνο που μπόρεσα να καταλάβω να πούμε είναι το Λευτέρι. Που μου λέει από την περίεργο έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Αυτά, Κώστη μου. Αδερφέ μου, αυτά. Να είσαι γερός. Το θέμα είναι ότι, ναι, ο Σαββίδης φεύγει, ο ΠΑΟΚ διαλύεται. Το ρωτήσαν κιόλας στο διαδίκτυο. Μην φεύγετε. Τι ήταν αυτά και τους απάντησε, δηλαδή. Καλά τους έκανε. Καλά τους έκανε. Τι περιμένεις. Γεια και εσάς. Όλους. Φιλιά. Φιλιά. Γεια σου, αγοράκι μου. Πάμε τελευταία γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι τελευταία γραμμή. Βεβαίως, εσείς. Θέλετε να είστε η πρώτη τελευταία. Όχι, βέβαια. Χαίρομαι που είμαι τελευταία γραμμή. Είστε ο. Αν δεν έχει ποιο σε μένα. Θέλεις να κάνουμε δηλαδή, Βαγγέλη Χαραλαμπίδη, ποιος αυτός, θέλεις? Καταρχήν την έχω καταργήσει αυτή την... Το ποιος, η λέξη ποιος, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν την ακούω ούτε στο τραγούδι των Ισιώτικου του Πάριου. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Πάντως, είμαι από τους λίγους, μπορώ να πω, ότι κρατάω το προνόμιο ότι δεν αναγνώρισε τη φωνή μου. Δεν το κατάλαβα, δεν σε κατάλαβα. Βασικά, νόμιζα ότι είσαι ο Βαγγέλης ο Χαραλαμπίδης από το Μόναχο. Όχι. Σήμερα βγαίνεις και περίεργο ήχο έχεις, να πούμε. Πολύ χωνή. Για προχώρα λίγο. Λοιπόν, καταρχάς να πω τα περαστικά μου στο Μένιο. Μπράβο. Εγώ, Κώστα, πήρα
περισσότερο για να δώσω και τα περαστικά, αλλά να δώσω και τα συγχαρητήρια στην Χρύσα για τα live που μας έκανε και μπορέσαμε να δούμε κι εμείς. Πού είμαστε στο εξωτερικό να δούμε κι εμείς πέντε πράγματα από αυτό που οργάνωσε. Βεβαίως. Πάντα συγκινητική και εκεί η Χρύσα. Με το μυαλό μας σε εσάς έξω. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ποιος είσαι, δεν πειράζει. Αυτός ένα μηδέν, προχωράς. Λοιπόν, ο Τριαντάφυλλος από τη Ρουμανία είναι. Δεν σε κατάλαβα, ρε Τριαντάφυλλε. Εδώ το Μπεγιαμάρε της Ρουμανίας δεν σε κατάλαβα. Τριαντάφυλλε, δεν σε κατάλαβα. Αγόρι μου. Από την πατρίδα του προπονητή μας. Έτσι. Του αγαπημένου μας προπονητή. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτού που τον γύρισε με τη δουλειά του και με τους τίτλους του. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό πήρα περισσότερο, Κωνσταντίνε. Να περισσότερο καλά, να δώσω τα περαστικά και τα συγχαρητήρια στην. Αντίστοιχα στη Χρύσα. Θα μου πεις, εντάξει, ήταν και σκοτάδι, δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω με το κινητό. Δεν μπορούσε. Να σου πω ότι τράβηξα βιντεάκια, ανέβηκα λέει στην εξέδρα και τράβηξα βίντεο τα οποία ήταν, φίλε, πάρα πολύ σκοτεινά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έπρεπε να υπάρχει προβολέας. Δηλαδή και με το flash δεν. Γιατί ήταν περίπου 300 άνθρωποι. Ήμασταν απλωμένοι, όποιος έχει πάει στον όμιλο, ήταν απλωμένοι σε μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Άντε να φαινόταν μπροστά οι δύο-τρεις μόνο. Τα βιντεάκια δηλαδή που τράβηξα δεν φαινόταν. Δεν είχαν αρκετό φως. Εντάξει. Βέβαια δεν γνωρίζαμε ποιους βλέπαμε, έτσι. Δηλαδή όλοι ήταν καθιστοί και είτε. Αφάνγκατε, αυτό σου λέω. Αφάνγκατε, ο αφρός. Ο αφρός. Η συντριμ team. Ας ελπίσουμε, Κωνσταντίνε, την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς. Εντάξει. Μακάρι να μπορέσουμε. Μακάρι. Λοιπόν. Πάντως να ξέρετε ότι αυτό δεν είναι παπάς, είναι η πραγματικότητα. Το είχαμε το μυαλό μας και σε εσάς, γι' αυτό και έγιναν τα live, γι' αυτό και αφήσαμε τις αναρτήσεις, γι' αυτό και κοιτάξαμε. Δηλαδή, καταλαβαίναμε ότι υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολλά χιλιόμετρα μακριά που επικοινωνούσαν μαζί μας. Που έμπαιναν και έστελναν τα μηνύματα που δεν μπορούσαν να είναι εκεί και θα ήθελαν πάρα πολύ. Πιστέψτε με, όσο θέλατε εσείς να είστε εδώ, άλλο τόσο θέλαμε και εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το καταλαβαίνουμε, Κωνσταντίνε, αλλά όπως καταλαβαίνεις εσύ, εννοείται ότι οι περισσότεροι που είμαστε στο εξωτερικό δεν είναι. Δηλαδή πρέπει άλλο να έχει κανονίσει ακριβώς τις διακοπές του να είναι αυτή την εποχή εκεί. Έτσι. Λοιπόν, έγινε Τριαντάφυλλε. Σε ευχαριστώ. Ζουμού σου, αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Φιλιά στη Ρουμανία. Κύριοι, πηγαίνουμε σε τέλος εκπομπής. Θέλω από το 1 μέχρι το 56 να κληρώσουμε επιτέλους μετά από 3 μέρες το Πόζαρ. Δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 56. Το 8. Είναι τα προχθεσινά μηνύματα, όχι τα χθεσινά, ούτε τα προχθεσινά, τα προχθεσινά. Λοιπόν, το 8 είναι σε 502 το νούμερό του. Δεν τον έχω ονοματεπώνυμο, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. 6944 σε 502. Λοιπόν, αυτός είναι που κερδίζει. Θα σε βγάλουμε και αέρα όταν ανακαλύψουμε ποιος είσαι. Πάμε σε τέλος εκπομπής. Θυμίζω, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, όποιος δεν έχει πάει να δοκιμάσει την παντσέτα του, το χοιρινό του σουβλάκι, τα παϊδάκια του, το μπιφτέκι, το κεφτεδάκι, χάνει πατάτα στρογγυλή, τηγανισμένη όμορφα σε φρεσκότατα λαδάκια, πεντανόστιμα όλα. Κλαίνε όταν έρχεται η ώρα να φύγουν. Απέναντι από το Μασούτη σε ένα πλήρως αναγεννισμένο χώρο. Κλιμάρτ 917-46. Σας αλλάζει όλη την ατμόσφαιρα στο σπίτι με κλιματισμό Daikin και όχι μόνο. Αυτός γνωρίζετε, έχετε χώρο εργασίας, μεγάλο χώρο, αποθήκες, μαγαζιά, αυτά. Είτε έχετε για το σπίτι σας ανάγκη για κλιματισμό. Ο Κώστας και ο Σες γνωρίζει χρόνια εμπειρίας. 917-46. Καλείτε, έρχεται, σας περνάει το μαραφέτη. Λέτε φυσικά είμαι. Ζουμουσάκι, είμαι ακροατής. Σας κάνει, αυτό ισχύει για όλους χορηγούς. Φοροπρόβλεψη 225002 το τηλέφωνο. Μπείτε και στο φοροπρόβλεψη.gr να δείτε τα πάντα που αφορούν στην εφορία, στο πόθεν έσυ, στο περιουσιολόγιο. Ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες. Και βέβαια, Τέντα Home, κορυφαίο στην Τέντα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. 430011 Καλαμαριά, Πολύχνη Χαλκιδική. Τα ωραιότερα και τα πιο ανθεκτικά τεντόπανα που κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Καλό τριήμερο, θα τα πούμε την Τρίτη πρώτο Θεός. Να γυρίσετε όσοι θα φύγετε και περισσότεροι σε 9 μήνες αν είναι. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν πέφτει με τίποτα. Bye, bye, bye.